Της Κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φέρνεις την προστόπης περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Ραπτό.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Κλειδαράζει εκεί. Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά, να πούμε, και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς. Κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβούμε τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά, γινόμαστε όλοι μια παρέα. Καλό απόγευμα. Μετρόπολη 95,5 FM, παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5. Της Κακομοίρας με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων. Το θέλω να γίνω χαλίφη, τέλος χαλίφη στο production. Τη Λίλα Γουλιώνη και τη Μαρία Σκλαρίκοβα στη γραμματιακή υποστήριξη. Τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολη 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας. Εσείς τηλεφωνείτε στο 18133, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Θα σας δώσω την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή, οπότε για οριστική διαγραφή, αδερφή Κωνσταντινίδη, στο 18133. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολη 95,5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Και μην ξεχνάτε ότι μεγάλος μας χορηγός είναι η Εσκιάδη Μπαλοδήμος, η Hyundai Εσκιάδη Μπαλοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο της Θεσσαλονίκης Αθηνών. Με μία ακόμη σούπερ προσφορά για αυτήν την εβδομάδα που τρέχει ακόμη και σήμερα και αύριο.
με το Hyundai i30 να μπορείτε να το αποκτήσετε στην καλύτερη τιμή που υπάρχει στην αγορά. 14.490 ευρώ. 1.300, 100 άλογα, έτοιμο παράδοτο, τηλεφώνησε τώρα στο 2310-596-596 ή πηγαίνετε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών λίγο μετά το Αλφακτέο. Εκλάπη πριν από τρεις μέρες Nissan, μικρά σημεία από τη Νέα Κρίνη με αριθμό πινακίδας. Νίκος Βασίλης Μπανόλης, 5868. Nissan μικρά σημεία από τη Νέα Κρίνη με αριθμό πινακίδας ΝΙ ΒΜΗ 5868. Αν κάποιος γνωρίζει κάτι, ας επικοινωνήσει με τη γραμματεία του Μετρόπολης 95,5. Οι μέρες εορτών και οι καλύτερες λιχουδιές υπάρχουν στα Αρτοποιία Ζαχαροπλαστεία Νικολαίδη. Στην Καραολή και Δημητρίου 233 και 163 στον Εύοσμο ή στον Λαγκαδά 1-2 ΑΕΔ, εκεί όπου όλα κατασκευάζονται με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, θα βρείτε φανταστικά μελομακάρονα, απίστευτους κουραμπιέδες και από εβδομάδα όταν θα πλησιάζει η πρωτοχρονιά, απίστευτες βασιλόπιτες, πέρα από τα υπόλοιπα γλυκά τα οποία τα τιμάτε και μπορείτε να τα δοκιμάσετε όπως τα δοκιμάζετε ήδη πάρα πολύ, τα οποία αξίζουν όχι μόνο στη γεύση αλλά και στις τιμές. Η Edpedison είναι δίπλα μας με όλη την ενέργειά της, γιατί η Edpedison θα βρίσκεται από την Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου έως και το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου στην πόλη μας, με το κατάστημα στο Λευκό Πύργο, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ, κάθε μέρα, για να μας ενημερώσει πώς γίνοντας πελάτης Edpedison μπορούμε να μειώσουμε σημαντικά το κόστος του ρεύματος του σπιτιού μας και της επιχείρησής μας, κερδίζοντας πολλαπλά ωφέλη. Μην χάσετε τα δώρα και τις απίθανες προσφορές που έχει σχεδιάσει η Edpedison. 18 Δεκάτου με 23 Δεκάτου Λευκός Πύργος, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 10 το πρωί με 8 το βράδυ. Λοιπόν, απεργία χτες, χωρίσαμε για μια μέρα, επαναρχόμαστε και πάλι με πρωτάθλημα το οποίο λαμβάνει τέλος για τον πρώτο γύρο. Περιμένεις να αλλάξει κάτι δραματικά την τελευταία αγωνιστική, τη 15η? Πού παίζουν οι ομάδες? Από ποια, η πρωτοπόρο ΣΑΕΚ πού πάει? Παίζει, πού παίζει, ξέρεις? Όχι, εσύ θα μου πεις. Ο Ολυμπιακός πού παίζει, ξέρεις? Πες μου εσύ πού παίζει. Ο Ολυμπιακός είπα εδώ και τον Μπαζιάννη. Η ΑΕΚ που παίζει. Ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στον Πλατανιά. Η ΑΕΚ που παίζει. Δεν σου λέω, να πεις και εσύ κάτι. Δεν ξέρει ο κόσμος. Κάνει εκπομπή, παίρνει ένα θέμα, δεν ξέρει. Όλα τα μάτσα σου. Η Ξάνθη υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Για τους τρεις μας. Η Λαμία υποδέχεται τη Λάρισα. Πού παίζει η ΑΕΚ, ξέρεις? Η Τρίπολη υποδέχεται τον Πανετολικό. Η ΑΕΚ που παίζει. Εσύ να μου πεις, εγώ στα λέω όλα. Πρέπει να τα πω όλα. Δεν ξέρει, παιδιά. Δεν ξέρει που παίζει η ΑΕΚ. Ο Πανιόνιος παίζει το Λεβαδιακό. Η ΑΕΚ ποια ομάδα είναι? Βρες εσύ ποια. Δεν ξέρει, παιδιά. Δεν ξέρει, είναι απίστευτο. Άκρα, δεν ξέρει τίποτα για κανένα. Και το μεταφέρει όταν του είπα όλα τα παιχνίδια απ' έξω και με ρωτά. Ναι. Εντάξει. Για ΑΕΚ πέσει την έδρα τη, φίλε. Με τον Απόλλο Σμύρνη. Εντάξει, το είδε τώρα, το πάτησε στο κουμπί. Πού είναι? Πού είναι? Ποιο κουμπί πάτησε? Εντάξει, τι θε να κάνω? Όχι, θα κερδίσουν όλοι. Περίμενα να πει κάτι. Ναι. Α, δεν ξέρει ούτε ένα παιχνίδι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ιδέα δεν έχω. Έχει ιδέα, αλλά κάνει το πονηρό. Κάνει το πόνιρο. Ετοιμάζω την απολογία μου για τον μεγάλο αρχιεπίσκοπο. Πώς θα τον αντικρούσω. Κατάλαβες. Πάμε παρακάτω. Δεν θέλω να τοποθετηθώ. Μπράβο, Γρηγόρη. Μπράβο, καλέ μου Χριστιανέ. Καλέ μου άνθρωπε, χρυσέ μου τιμωρέ. Λέγε, παρακάτω. Χρυσέ μου τιμωρέ. Χρυσέ μου τιμωρέ, λέγε. Λέγε. Τιμωρός. Ναι. Από πού προκύπτει αυτό? Η θρησκεία σου είναι τιμωριστική. Είπαμε κάτι να πούμε, πρέπει να τιμωρηθούμε. Κατάλαβες. Δεν έχει τέτοια. Όλες οι θρησκείες είναι τιμωριστικές. Έλα, πάει στα ποδοσφαιρικά. Έλα. Εκφράσεις ο οποίος δεν. Έλα, ρε, τελείωνε, ρε. Άντε. Λοιπόν, μήπως θέλω να πεις κάτι για το Άρη Σόφι. Το Άρη Σόφι έχω να πω, ναι. Ξεκινάμε. Ένα γήπεδο θα βρίζει το γιο του Σαββίδη. Γιατί? Για το θέμα που έγινε με το Διούδη. Ετοιμάζουν οι σουπεράδες μεγάλες πιέστες, έμαθα.
Έτσι με ρουφιανέψανε κάτι τύποι εκεί. Και δεν φοβάσαι μήπως σταθεί εμπόδιο μετά να ανεβεί ο Άρης στην Σούπερ Λίγκα? Εγώ γιατί να φοβηθώ? Εγώ αφοβηθώ μην κλείσει το Μετρόπολης, μην κλείσει όχι, ρε φίλε, γιατί... το RTV, μήπως χαλάσει το Euro One. Ναι. Τι να φοβηθώ, γιατί να φοβηθώ? Εσύ... Να φοβηθώ αυτοί που κορομπάνε από τον Άρη. Εγώ γιατί να. Εσύ, ναι, εσύ ότι... έλεγε παμπώνυρο πλάσμα. Ό,τι τι. Ότι τώρα που σηκώσω το πέρσι ο Ηρακλήδης, τώρα που σηκώσω το πανό, ναι, ετοιμαστείτε να την πληρώσετε την. Σωστά. Ναι, ναι. Λοιπόν. Οι Αριανοί λες ότι ετοιμάζουν κάτι το οποίο εγώ δεν το ξέρω, ναι, το ακούω όπως έρχεται. Και μάθε το, λοιπόν, θα γίνει της Μουρλής, ναι, θα τον κάνουν, θα τον περάσουν τενεκέδες, λέει, το κοντό. Ναι. Δεν θα το κάνει ντά μετά τον Άριο... Ή άμα μπορέσει να το κάνει ντά μετά. Ωραία, φίλε. Ναι. Εσύ λες τον Ηρακλή, τον έριξε ο Σαββίδης, ναι, αυτό είπες. Ναι. Τον Άρη τι θα τον κάνει? Ξέρω εγώ, ρώτα το Σαββίδη. Είναι τόσο δυνατός ο Άρης για να κοντραριστεί με τον Σαββίδη? Εσύ θα είναι, τώρα που θα βρίσουν τη μαμά του Σαββίδη. Εσένα ρωτάω. Δεν ξέρω, ας τους ρίξει, τι με νοιάζει εμένα. Ας τους ρίξει. Σε ρωτάω κάτι απλό, ρε. Δεν ξέρω, ρε κόκκινε, δεν ξέρω αν μπορεί να τους ρίξει. Αν θέλει, πάντως θα τον βρίσουν αυτό. Τώρα με κάνεις την πυθία να κάνω. Θα του ρίξουν, λέει, μπινελίκι που θα πάει καπνός. Με κάτι το οποίο μπορεί να γίνει ή θα γίνει, μελλοντολογία δεν κάνω. Δεν κάνεις μελλοντολογία. Μιλάω όταν με πράγματα που γίνανε. Όταν παίζεις το στοίχημα και δίνεις αυτό, μελλοντολογία δεν είναι και αυτό. Λάθος, φίλε. Εκτιμήσεις. Και εγώ εκτιμήσεις κάνω. Εκτιμήσεις. Αλλά εγώ έχω και πληροφορίες. Θα το αλλάξουν, λέει, τα πετρέλαια. Εσύ μπορεί να μου πεις ότι θα κερδίσει. Ο Άρης, ή θα φέρει οπαλία. Δεν νοιάζει από τον κόσμο σου για θα κερδίσει ο Άρης ή θα χάσει ο Άρης. Εγώ σου λέω ξέρω το εξαγωνιστικό. Θα κάνουν βρυσίδι μεγάλο τον Γιώργο τον Σαββίδη. Δεν το ξέρω. Το ξέρω εγώ. Εγώ ξέρω ότι ο Άρης θα δει επιτέλους πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο. Ναι. Μετά από πολύ καιρό. Τελείωσε. Και. Εισπράξει θα έχει. Δηλαδή, άμα έχει 10.000 κόσμο, θα έχει 7.000 εισιτήρια. Ποιο φίλο μου να πάρω? Πάρε. Που... Ποιο είναι φίλο? Ακόμη περιμένουμε να μάθουμε ποια είναι η εκατάσταση. Ποιο είναι φίλο μου, πες μας. Ο πρόεδρος του Άρη. Ο πρόεδρος του Άρη. Ναι. Λέει ότι έχει μεγάλες εισρωές τζαμπατζίδων. Να φροντίσει να μην έχει. Ναι, αυτό. Ναι. Ωραία. Πολύ καλά. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Γενικότερα όλοι αυτοί οι οποίοι. Πώς έβαλε του Νικέ ο Σαββίδης, ναι, να βάλει και αυτός. Ναι. Και όποιοι διαμαρτύρονται να βάζουν του Νικέ. Να μην κλέγονται. Του Νικέ να βάλει. Του Νικέ. Α, του Νικέ. Ας βάλει του Νικέ. Πόσο κοστίζει τα του Νικέ? Δεν ξέρω. Α, δεν ξέρεις. Δεν έχω κάνει μαγαζά. Δεν ξέρει μαγαζά σε γήπεδο. Ναι. Σε γήπεδο. Ναι. Λέω ότι αυτή είναι μία λύση. Τέλειος. Αυτή είναι το ποτέ. Αφού την έχουν εφαρμόσει οι άλλοι. Ναι. Και έπιασε, κάτι και εσύ. Στο Καφτατζόγλιο γιατί δεν την κάνουν? Που μπαίνουν όλοι τζάμπι. Εμένα ρωτάς. Εσένα ρωτάω τι. Να βάλουν και αυτοί οι τουρνικέ. Τουρνικέ να βάλουν. Να βάλουν. Ναι. Δεν κατάλαβα. Πόσο θα μείνουν εκεί τα τουρνικέ? Δεν ξέρω. Α, δεν ξέρει δηλαδή. Ναι. Με ρώτησε. Στην Τούμπα μείνανε πάντως. Στην Τούμπα μείνανε. Να τα βάλουν και στο Καφταζόγλιο. Ναι. Εντάξει. Να τα βάλουν. Δεν κατάλαβα. Άμα θέλουν να μην έχουν. Έλα, τελείωσε. Πάμε. Απόλυα κερδών. Παρακάτω. Ναι. Λοιπόν, στο αγωνιστικό τι βλέπει το Άρη Σόφι? Χι. Τι χείρε κεφάλα. Πώ θα έρθει εκεί αυτό το παιχνίδι? Πώ θα έρθει εκεί τώρα? 7 στα 7 έχει ο Άρης. Κάποια στιγμή θα 8 στα 8. Α, στατιστικά πας. Στατιστικά. Κάποια στιγμή θα κάνει γκέλα. Κάποια στιγμή πρέπει να κάνει μια γκέλα. Θα κάνει. Μπορεί και διπλό να βγει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση? Γιατί? Γιατί το σίγμα είναι έτσι. Το βάζει. Το βάζω, ναι. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση? Να σα δώσω κανένα μελομακάρο να. Δεν τρώω μελομακάρο να παχαίνω. Δεν κουστάρω. Φτάνει με μέλι. Και με μέλι παχαίνω. Το μέλι παχαίνω. Δεν θέλω γλυκά, ρε κόκκινε. Ζάχαρα να ανεβάζω. Καλά είμαι 0,9. Εσύ μια χαρά. Εγώ τρώω και δεν κινδυνεύω. Και αυτός που αθλείται, κάνει kickbox, άσο 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Δεν είναι αμαρτία να γυμνάζομαι σαν το σκύλι και να τρώω και να παχαίνω. Φίλοι, λοιπόν, η ζωή είναι πολλές μικρές απολαύσεις. Ναι. Πολλές μικρές απολαύσεις. Εντάξει, ωραία. Μην στερείς το να Εγώ μελομακάρονα λοιπόν τρώω τον Απρίλιο. Τρώω τον Σεπτέμβριο. Δεν θα μου επιβάλλουν εμένα τα βρωμοχριστούγεννα πότε θα φάω κουραμπιέδες και πότε θα φάω μελομακάρονα. Στα κερνάνε εδώ πέρα. Δεν γουστάρω να φάω. Δεν θέλω. Έχουμε χορηγό που μας όταν, κερνάει. Όταν ο χορηγός μας θα είναι και τον Φεβρουάριο εδώ, να μου κεράσει να φάω. Δεν γουστάρω τα Χριστούγεννα να παχύνω. Μα υπάρχουν. Ρε, παχαίνεις τα Χριστούγεννα, ρε, δεν το καταλαβαίνει το κεφάλι σου. Τι να συνονοηθούμε. Δηλαδή να σε κεράσει παγωτό τα Χριστούγεννα. Ναι. Γιατί δεν έχει παγωτά τα Χριστούγεννα? Σε πόσα μαγαζιά θες να σε πάω? Δεν διαφωνώ. Να σε δώσουν παγωτό. Δεν είναι, δηλαδή είναι κακό το να πουλάει το εποχιακό αυτό. Άλλο σε λέω, ρε κόκκινε. Εγώ τα Χριστούγεννα δεν τρώω. Σαβούρα κρέατα, σαβούρα ψωμιά, σαβούρα βουτύρατα δεν τρώω. Πώς να το κάνω? Γιατί τρως ψάρια και γαρίδες? Τρώω λίγο, δεν γουστάρω. Αυτό σου λέω. Μικρές ποσότητες. Πολύ λίγο, ελάχιστα. Γιατί φοβάσαι κατά χρήση. Ναι, ρε κόκκινε, γιατί βαραίνεις? Θα σου πω εγώ τι παθαίνεις. Σε τρεις μέρες δεν δουλεύεις. Πας τρως, πίνεις, βαραίνεις. Τα κόκαλά σου πονάνε. Σε τραβάνει όλα. Τι κάνει με κοπέ, τρελαίνεσαι, γυρνά το μυαλό σου. Αρχίζει να τρώ. Να τρώ, να πίνει, να κάνει. Να μην ακουμπώ στο παντελόνι. Να παίρνει τηλέφωνο, χοντρέ, έχει να δούμε κανένα μάτς. Έχει να δούμε κανένα. Τι έχει Αγγλία, τι ώρα παίζει αυτό, ξέρει. Κλασικά. Σάββατο το πρωί παίρνει τηλέφωνο ο Ραπτόπουλο. Εγώ πρέπει να ξέρω απ' έξω όπου είμαι, τι ώρα παίζει ποιο. Όχι μόνο από Ελλάδα και από Ευρώπη και ποιο δείχνει πού. Απίστευτο. Ενημέρωσε από τον Γρηγόρη. Έλα Γρηγόρη.
Τι ώρα παιδευτώ, μετά τι έχει να δούμε. Αυτή δεν βλέπω τέτοια παιχνίδια. Τον λέω ότι την προηγούμενη εβδομάδα έχει Juventus Inter. Α, δεν βλέπω καμπιονάτο. Το είδα, το είδα. Μιλάμε το βράδυ, τι κάνεις Κωστή, βλέπω Juventus Inter. Δεν βλέπω καμπιονάτο, το είδε. Τι να πω, τα δεν βγάλα. Λοιπόν, φάει τα μελομακάρονα, φάει τους κουραμπιέδες, φάει τις τουλούμπες, φάει εκεί πέρα που γιορτάζει άλλη απάνω. Κερνάει γενέθλια. Είναι κερασμένα τον Νικολαίδη. Αυτό ο δικό μα είναι. Ο δικό μα. Και κουραμπιέ γιατί δεν έφερε. Δηλαδή μελομακάρονα. Την άλλη φορά θα φέρω και δεν τρώω μελομακάρονα, ρε κόκκινα. Εμένα μου αρέσουν κουραμπιέ. Θα σου δώσω τρίγωνα. Να φας. Τρίγωνα, τετράγωνα. Για να μην κολλά. Τέλειω. Λοιπόν, τον Άρη το φοβάσαι δηλαδή αγωνιστικά. Βλέπει ένα γήπεδο γιατί το οποίο. Γιατί να φοβάμαι, ρε Αριανό. Όχι, ρε. Το βλέπω, δεν το φοβάμαι. Εδώ βάζω το στοιχηματικό κομμάτι, το στατιστικό αν θέλει. Δηλαδή, ναι. Ότι λες, από τη στιγμή που έχει το απόλυτο, ναι. Ο Όφη είναι ένας αντίπαλος ο οποίος μπορεί να του κόψει. Δεν είναι του πεταματού. Μπορεί να φυσικά τον κόψει. Και δεν είναι του πεταματού. Σου είχα πει πριν το πρωτάθλημα όμως, όταν κάναμε έρευνα αγοράς ποιες ομάδες έχουν δυνατότητα να ανέβουν, ότι αυτή είναι λίγο σφιχτή κάτω στην Κρήτη. Που κινούν τα νήματα του Όφη. Το θυμάσαι? Σφιχτή είναι. Σφιχτή. Σφιχτή εικόνα. Οπότε αυτό μπορεί να δυσκολέψει το έργο. Στον Άρη είναι άπλες. Άπλα. Ναι. Άπλα! Μάλιστα. Δεν το ξέρεις εσύ. Η μόνη που είναι άπλες είναι η δόξαδρά μας. Γιατί ο Απόλλων Πόντου. Τι Απόλλων Πόντου. Υπάρχει κάποιος απλήρωτος εκεί. Γιατί έχει μεγάλο μπάτζετ. Δεν ξέρω το πραγματικά. Πόσο χρονό είναι δηλαδή η ομάδα. Όχι. Τι μπάτζετ δεν γνωρίζω. Είναι μεγαλύτερο του Άρη. Εγώ ξέρω ότι είναι λίρα 100. Ωραία, το ξέρω και εγώ. Το μπάτζετ πόσο κάνει. Ξέρεις. Άμα δεν ξέρεις, μάθε. Και το μπάτζετ του Άρη είναι συνετό από ό,τι ξέρω. Ποιο είναι πιο μεγάλο του Άρη ή τη Καλαμαριά. Πρέπει να ρωτήσω. Όταν ρωτήσει, πες μας. Θα ρωτήσω και τους δύο και θα μου πούνε. Ναι, άντε ρώτα. Δεν έχουμε πια τέτοια πράγματα. Εκτός αν δεν μπορούν να μου πούνε για άλλους λόγους. Ναι, άντε. Για ευνόητους λόγους. Λοιπόν, Εργοτέλης Απόλλων Πόντου, βλέπεις τίποτα? Εργοτέλης Απόλλων Πόντου. Άσο. Ο Εργοτέλης δεν έχει νίκη στο πρωτάθλημα. Θα την κάνει. Τι έχει μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα, ξέρεις? Ήτες και ισοπαλίες. Πόσες ισοπαλίες έχει? Μία. Δύο, πόσες έχει? Δύο έχει. Δύο. Και ήτες. Και έχει μια άμυνα τρυπητή. Δηλαδή πιστεύεις ότι θα κερδίσει? Ναι, ξέρεις γιατί θα κερδίσει. Ο Τάκης Γκόνιας. Ο Γκόνιας θα κερδίσει. Ρε φίλε, άμα χάσει. Πόσα γκολ έφαγε ο Καλατζίδης στις Σέρες? Τρία. Τρία. Ναι. Γιατί να μην φάει και τρία στον Εργοτέλη? Αυτό ήταν καθαρά συγκυριακό. Α, συγκυριακό ήταν. Στο σύμπαν, ναι. Μάλιστα. Και γιατί να μην βγει και 3-3 ή 4-3 ή 3-4. Να, τι να μην βγει 7 συν. Άλλο, καπέλο αυτό. Άλλο καπέλο αυτό. Ο Εργοτέλης με την Καλαμαριά. Τι έγινε, με τα κινητά ασχολούμαστε τώρα. Κάτι μου ήρθε να μην με και γελάω. Εντάξει. Μα ενδιαφέρει τον κόσμο το μήνυμα που σου έρχεται και γελάς. Ναι. Άμα είναι, μοιράσου το με τον κόσμο. Αφού είπε άσο, λέει, να παίξουμε τα ανάποδα να πηγαίνει. Για το κάρμα σου. Εντάξει, για το κάρμα σου. Ας παίξει. Άσο, διπλό Απόλλων Πόντου θα κερδίσει. Πού είπε άσο, εσύ? Εγώ θα παίξω χ τον Άρη και άσο τον Απόλλων Πόντου. Οκ, μπορεί. Πάει ένα τραπέζι και τα δύο. Δεν τρώω ρε κόκκινε. Σήμερα με είπα να με κάνω το τραπέζι το βράδυ σε μια ταβέρνα Γύλος που λέγεται. Μου είχε πει θα πάμε να φάμε. Ναι, δεν πάω. Μου είχε πει θα πάμε να φάμε σήμερα. Επαγγελματικό ραντεβού. Μου είχε πει θα πάμε να φάμε σήμερα. Το ακύρωσα για επαγγελματικό ραντεβού. Μείνε με τα επαγγελματικά ραντεβού. Εσύ μείνε με τη χολυστερίνη και τις κλειστές αρτηρίες. Όταν σε θάψουμε, να σε βάλουμε έτσι και επαγγελματικά ραντεβού μες στην κάσα. Να πιεις ένα τσίπουρο σαν άνθρωπος. Ναι. Θα μας το δώσεις. Να πιω τσίπουρο, να πιεις ένα κρασάκι. Και μετά το βράδυ ποιος θα κάνει εδώ εκπομπή? Εσύ δεν έχεις ανάγκη. Ποιος θα κάνει? Εσύ είσαι ακίνητος. Εγώ 15 χρόνια, 12-2 στην Ελλάδα, όχι στη Θεσσαλονίκη. Κανείς δεν κάθισε 15 χρόνια, 12-2. Και ξέρεις γιατί κάθισε 12-2? Γιατί έχει φυσική κατάσταση. Μόνο ένας κατάφερε να σε κάνει μην έρθεις εδώ. Καταλαβαίνεις τα ελληνικά. Το πότισα, ουίσκια. Καταλαβαίνεις τα ελληνικά. 15 χρόνια στην Ελλάδα, 12-2 δεν έχει κάνει ποτέ σερή κανένας. 13 χρόνια ζευγάρι. Ναι, άκου τώρα. Τώρα, άμα θες εσύ να πίνεις τσίπουρα και να κλείνουν οι αρτηρίες σου, πάνε και πιες τσίπουρα. Πάνε τώρα για το σαν. Βρεάσει τα διάλογες και τα τσίπουράκια. Αν δεν μισό το καμπάτσο, θα πει. Τα κεζάπια που πίνετε. Άμα πιο τσίπουρο, εγώ θα πιω από δικό μου άνθρωπο. Θα πιω με το Ζαΐρι, ρε. Ναι. Γεια σου Γιώργο. Καλησπέρα, τα κεζάπια που πίνετε. Πολύ σύντομα, απλά να δώσουμε μια ειδησούλα που αφορά το Σαμπράνο. Τι έπαθε? Στη συνέχεια της ανακοίνωσης αποστολής, όπου δεν είναι μέσα και αυτό αναμενότανε, ναι. Έγινε γνωστό ότι κατόπιν συζητήσεως με τον Λουτσέσκου, ναι. Τον ενημέρωσε ότι δεν τον υπολογίζει ούτε για τα μάτς με τα Τρίκαλα, ναι. Που είναι την Τρίτη το τελευταίο μάτς. Επομένως σήμερα φεύγει για το εξωτερικό. Τώρα το αν θα γυρίσει. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο θα φανεί σύντομα, γιατί αν βρει ομάδα θα τερματιστεί συνεργασία. Συγνώμη. Αν δεν βρει ομάδα, επειδή έχει συμβόλαιο, θα γυρίσει, αλλά γνωρίζει ότι δεν πρόκειται να παίζει. Συγγνώμη, μια ερώτηση. Πριν από λίγες μέρες δεν είχε 6-7 βαλίτσες στο αεροδρόμιο? Ναι, έφυγαν οι δικοί του. Ναι. Για μόνιμη μετεγκατάσταση, ας το πούμε έτσι. Ναι. Γιατί και ο ίδιος είχε αντιληφθεί το γεγονός ότι δεν θα παίζει. Ναι. Άρα έδιωξε σε πρώτη φάση τους δικούς του. Φεύγει και αυτός. Και επαναλαμβάνω, αν
μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων επιστρέψει, θα φανεί. Το θέμα είναι ότι σήμερα του έγινε γνωστό ότι δεν υπολογίζεται ούτε για το ΜΑΤ με τα Τρίκαλα και επομένως ζήτησε να φύγει πιθανώς για να αρχίσει να ψάχνει για την επόμενη φάση της ομάδας της καριέρας. Ο ΜΑΚ έφαγε τρεις αγωνιστικές και 200 ευρώ πρόστιμο. Ναι. Θα λείψει με Πλατανιά, Τρίκαλα, Κύπελλο και Λεβαδιακό. Επιστρέφει δηλαδή στο ματς το δεύτερο με τα Τρίκαλα στην Τούμπα. Βιερίνια. Και 20.000 ευρώ πρόστιμο στον ΠΑΟΚ. Στην επόμενη φορά που θα ανάψει πυρσός είναι αγωνιστική, έτσι. Ωραία. Να το πούμε κι αυτό. Βιερίνια τι γίνεται. Ο Βιερίνια θεωρώ ότι θα τον δούμε τη νέα σεζόν. Ναι. Γιατί είχε και αυτό το προβληματάκι που έδωσε αγώνα δρόμου για να προλάβει τη θλάση. Έκανε και την χείριση σκολικοειδή. Έμεινε πίσω. Και όπως καταλαβαίνεις τώρα να τον βάλεις σε μια... Δηλαδή πιστεύω ότι αν έπαιζε ΠΑΟΚ Ολυμπιακό στην Τούμπα, ναι, θα ήταν στην αποστολή. Ναι. Τώρα με τον Πλατανιά δεν θέλει να το ρισκάρει από κάθε άποψη για να είναι πανέτοιμος με την επανέναρξη του πρωταθλήματος από το Γενάρη και μετά. Και από ό,τι μου είπες, Κρέσπο αριστερό μπακ. Κοίταξε, είναι δεδομένο αυτό γιατί πήρε και τέταρτο στόπερ στην αποστολή, τον Δημητρίου. Που σημαίνει ότι... Που σημαίνει ότι Βαρέλα και Μαλεζάς θα είναι και πάλι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ο Πούγκουρα. Ο Πούγκουρας με τον Κάτσε είναι ανέτοιμοι, είχαν προβλήματα τραυματισμού. Άρα για να πάρει το Δημητρίου πάει ο Κρέσπο αριστερά. Ναι, και η είδηση φυσικά από τη μεταφράση φέραμε νωρίτερα, είναι ότι μετά από 8 μήνες είναι στην αποστολή και ο Μιστακίδης, έτσι. Ναι, το άκουσα. Ερώτηση, εσύ θα στη μετάδοση. Γιατί ανησυχείς. Όχι, να μου πεις εσύ τι να το παίξω, γιατί ό,τι το παίζω δεν βγαίνει. Κοίταξε να δεις. Εκτός αέρα το είπα εδώ και σε κάποια παιδιά, θα μου πεις στον αέρα δεν το είπα. Είχα βάλει από 5 ευρώ, ναι, τον ΠΑΟΚ 4-0, 4-1 και 3-0. Μάλιστα. Τώρα θα βάλω ένα 0-3 καρφωτό. Μάλιστα. Μπορεί να γίνω ρόμπα. Ξέρεις για ποιο. Όχι, ρε, δεν γίνει σε ρόμπα. Ναι. Σε ακολουθώ στο διπλό δεν βγάζει διπλό. Σε ακολουθώ στο κολ-κολ δεν βγάζει κολ-κολ. Ναι. Έλεος. Δηλαδή, παίρνουμε εσύ την απέξω να πληρωθούμε. Ή για στοίχημα, είναι για παπάδες ή για μουσική. Δε φίλε, το μοναδικό κολ-κολ που δεν βγάλαμε ήταν προχθές. Αυτό ακριβώς, αυτό περίμενα. Δεν κατάλαβες, άλλο κολ-κολ. Πάμε, παίζουμε Λίβερπουλ με αυτή την ομάδα από τη Μόσχα γκολ-γκολ και τελειώνει 7-0. Καλά, αυτό τώρα είναι. Τώρα τι θες να σου πω, προγνωστικά για το στοίχημα. Σ' αγαπώ πολύ, Γιώργο, να είσαι καλά. Διάλειμμα. Τον αγαπάς, αλλά βριζόσασταν πριν 2 χρόνια. Όποιον αγαπάς, βρίζεσαι κιόλας. Ναι. Όταν είσαι ειλικρινής, θα μαλώσεις. Μπράβο, Γρηγόρη. Η ειλικρίνειά σου σχλαβώνει τους ακροατές. Ναι. Εδώ είμαστε και μαζί μας είναι ο κλειδαράς Τέργιος Πετκανής στο τηλεφώνιο 101 και Μάρκου Μπότσα Ριγωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά, κλειδιά immobilizer, ό,τι άλλο και αν χρειαστείτε, να δώσει λύση στο πρόβλημά σας. Και από εκεί και πέρα να τηλεφωνήσετε το 85 27 27 αν κλειδωθείτε εκτός το σπίτι, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, ό,τι άλλο πρόβλημα και αν παρουσιαστεί, λύση είναι ο κλειδαράς στο 85 27 27. Ο 858 που προέτρεχε λέει δεν ξέρει γιατί δεν την έχει το πόντι στοιχήματος δικαιολογημένος ο κόκκινος. Φίλε μου, όχι, αναδεικνύω το πόσο τζαναμπέτης και απίθανος είναι ο εξωγήινος. Δεν το ήξερε και πάντα την ανασφάλειά του τη μεταβιβάζει αλλού. Προχτές δεν σας έλεγε εδώ πέρα ότι εγώ δεν βάφουν ποτέ. Εγώ να βαφτώ ο Ραπτόπουλος. Τώρα πριν από λίγο τον κάνανε make-up. Αν τον τραβήξω μια φωτογραφία, τον ανεβάσω, αν θα φροντίσει να έρθει χωρίς make-up. Για να κάνει ένα γύρισμα. Άντε, πείτε μου τώρα εσείς, τι άκρη να βγάλω με αυτόν τον εξωγήινο. Αν πεις έβγαλες ποτέ και να βγάλεις σάμπους τώρα, όχι. Αλλά πείτε μου, ποτέ δεν βάφομαι. Πλακώθηκα, ρε, τον είχα φώτα, έβλεπα ποτέ. Με πούδρες, κραγιό, τι κάνεις ρε φαλάκρατο. Είσαι ύφος, γυάλι. Να έλεγε να μην γυαλίζει φαλάκρα σε αυτά εδώ. Ό,τι τα λέω στραβώνει. Στραβώνει. Αλλά τώρα βάφτηκε. Θα έρθει σε λίγο, θα πει εγώ ποτέ, ποτέ, ποτέ. Κόκκινο τα φώτα σου για να πάμε Σαββατοκύριακο την Κυριακή. Πάρε αύριο Μέτροσπορ.
Ραπτόπουλε, θα πας την Κυριακή στο Αρισόφι, ρωτάει ο Γιώργος. Γιατί, να βρίζω τον Γιώργο? Ρωτάει αν θα πας. Δεν πάω, θα το δω στην τηλεόραση. Μπορείτε να μου παίξετε το ηχητικό με το Ζαέρι να λέει τι λες ρε Τούντορ, το ψάχνω παντού στο ίντερνετ και δεν το βρίσκω. Πάντως η Super 3 της Θέρμης βρέθηκα σε μια ταβέρνα κάποια στιγμή. Ήταν καμιά δεκαριά άτομα, μπήκα και εγώ στην ταβέρνα και μου είπαν ότι είναι ενάντια σε οποιοδήποτε Τούρκο επιχειρηματία μπει στον Άρη, είτε σαν, πώς το λένε, χορηγία, είτε σαν ανάμειξη. Καμία καλή εκπομπή, παιδί Γρηγόρη και Κωστή. Πιάστηκα ένα καλό θεματάκι να περάσει ευχάριστα η ώρα για να μάθουμε τίποτα, λέει. Μάλιστα. Ο Κοσμάς μας έστειλε μια φωτογραφία. Τι άποψη έχετε για τον Μπέλκα? Δε κόκκινε. Άμα είναι αυτοί που στέλνουν στο Facebook, να πάνε στον Ανδρώνη. Παντού, παντού. Να πάνε στον Ανδρώνη, να του κόψει ένα πεντακοσάρικο. Δεν τα ξέρω. Εσύ κάνει εκπομπή με του άλλου του Facebook. Ραπ, θα κάνει δικαστήριο στι 26 ή ενδιάμεσε γιορτέ για να έρθω λύση πύρο από Σουηδία? Αύριο θα κάνω δικαστήριο, τη Δευτέρα θα κάνω δικαστήριο και θα δικάσω του οργανωμένου οπαδού των ομάδων. Ναι. Όλων τη Θεσσαλονίκη. Ραπτόπουλε, επανέλαβε παρακαλώ ότι θα χάσει η ΑΕΚ αύριο. Πού παίζει η ΑΕΚ αύριο? Στην έδρα με τον Απόλλων Σμύρνη. Θα δυσκολευτεί. Θα δυσκολευτεί. Ναι. Με τον Παράσκο θα δυσκολευτεί. 4-1. Εντάξει. Εσύ πες ότι η ΑΕΚ θα τα πάρει τα μικρά τα μάτς όλα. Δεν μιλες. Ναι. Λύσου μια απορία. Ναι, πάλι κάνε. Αυτό το lip gloss, πού το ψωνίζει? Με βάψανε εδώ για να βγάλω. Αφού δεν βάφει ποτέ. Με βάψανε, ρε κόκκινο. Ποτέ δεν βάφες, έτσι δεν έλεγες. Ναι. Εγώ δεν βάφουμαι ποτέ. Στα κανάλια που δουλεύω δεν βάφομαι. Τώρα δεν τι έχουμε. Έγινε. Τώρα ήταν να κάνουν ένα αυτό, ένα. Πώς το λένε. Αυτό, ναι. Σε φωνάξανε? Όχι. Ζήλεψες? Όχι. Καθόλου. Εγώ γελάω που λες ότι δεν βάφουμε ποτέ. Ήρθε μια κοπέλα και με έβαψε. Τι να κάνω. Δεν σε χάλασε. Γιάλαζε. Ρε κόκκινε. Γιάλαζε. Ωρε νοικοτήνη στο πνευμόνι, χάλασε. Ωρε νοικοτήνη. Τρελαίνω. Α δώσω ένα μακάρονα. Δεν τρώω, ρε κόκκινε. Ένα τριγωνάκι. Δεν θέλω. Ούτε τρίγωνο. Γλυκά δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ τα Χριστούγεννά σα. Τίποτα ξινά να σου φέρω. Τα υποκροτικά. Τίποτα ξινά να σου φέρω. Δεν θέλω, ρε κόκκινο. Άσε με στην ησυχία μου. Πάει στα θέλω. Τελείωσε τουλάχιστον. Θα ξαναπά. Ή πάλι πρέπει να πα. Δεν με ενδιαφέρει το κοινό, ρε κόκκινο. Κάνει την κοιλιά την εκπομπή. Δήλωση κοιλιά έχω ούτω ή άλλω. Δεν χρειάζεται να κάνω. Τι σέρνο πάνω στη ράχη μου κάθε μέρα, ρε φίλε. Να φύγω, ρε. Τι τσουβάλι είναι αυτό που σου ενοχλώ να φύγω. Τι με ενοχλείτε. Κάνε εκπομπή, ρε. Τσουβάλι σε εκπομπή κάνω. Τι εκπομπή κάνει. Μια ώρα χθε μηνύματα κοίμησε στον κόσμο. Τι εκπομπή κάνει. Και τα ίδια και τα ίδια. Και ο ίδιο Παναθηναϊκό πάλι. Βράσε με με τσουβάλι κουβαλάω. Που πας και ρωτάς τον κόσμο ποιον θα εμπιστευόσασταν να του δώσει τα λεφτά και σου λένε όλοι εμένα. Και σε χάλασε κιόλα. Ναι. Το θέμα δεν το κατάλαβε. Δεν είναι αν βρούνε άνθρωπο εμπιστοσύνη. Το θέμα κολλήσαμε, κολλήσαμε στη ζυμισκή πάλι. Καλά, άλλο θέμα, άλλη μέρα σήμερα. Μη. Πρώτη Δευτέρα κολλήσαμε τώρα. Θα ανοίξουν τα βεντιλατέρ, θα καούνε τα ψυγεία. Έχει να πει κάτι καινούργιο. Ίδιες ατάκες κάθε μέρα. Μπράβο, ναι. Μια καινούργια. Μια καινούργια τάκα. Μια καινούργια τάκα. Έχεις. Θα με βοηθήσει τώρα στο δικαστήριο με τον παπά. Θα πάρει τον Μητροπολίτη να πει να τον αθώσουν τον Ραπτόπουλο στο ραδιό του λεπτικού να μην φάω το πρόστιμο. Έχει τα μέσα που έχει τα μέσα και εγώ ξέρω και έχω δημόσιε σχέσει και δεν τα λοιπά. Είπα ποτέ τίποτα. Με πήρε χθε τηλέφωνο να με πει θε να σε βοηθήσω. Και σου λέω τι όχι. Σε είπα πριν μήνε, αν ναι. Θε βοήθεια. Ναι, παλικάρι. Είχε πει όχι. Όχι. Χθε γιατί με πήρε ξανά. Εσύ θε να γίνει λαϊκό ήρωα. Δεν γίνεσαι έτσι. Όχι, ρε φίλε, γιατί με πήρε χθε τηλέφωνο. Για να μου πει αν θέλω βοήθεια. Ό, γιατί μου λε, θα λείψω μια μέρα την ερχόμενη εβδομάδα. Θα πάω στην Αθήνα. Σου λέω για ποιο λόγο, μου λε, πρέπει έχω να πάω. Έχω δικαστήριο στο Λάδιο. Καταρχήν δεν είναι δικαστήριο. Πώς δεν είναι. Θα πα στο ραδιοτηλεπτικό, αυτό δεν είναι δικαστήριο. Δεν είναι δικαστήριο. Όχι. Αυτό καμία. Είναι χειρότερο δικαστήριο. Γιατί αν πα και πλακώ κάνα τι μπουνιέ ή τον βρει, λέει ο πρόεδρο, γεια σου εδώ Ραπτόπουλο. Τρει μήνε φυλακή με τρία χρόνια αναστολή. Δεν πληρώνει φράγκο. Ενώ τώρα θα την πληρώσει. Είναι χειρότερο αυτό το δικαστήριο. Αν πα σκοτώσει κανένα, θα σε βάλουν τρία χρόνια φυλακή. Τα 10.000 που θα δώσει τώρα είναι χειρότερο. Κατάλαβε, Χριστιανόψυχε. Πάμε στα θέματα. Αυτό κατάλαβε. Ναι, Χριστιανόψυχε, αυτό δεν είναι έτσι. Το δικαστήριο αυτό που πονάει. Μπορεί να με βάλουν 10 μέρες μέσα χωρίς να πληρώσω τίποτα. Να κάτσω να φάω και να πιω τζάμπα. Έλεγε ο Μητρούδης, μια χαρά είναι, λέει μέσα. Έτσι είπε. Του είχα και κουβέρτα, τον είχα και κάλτσες μάλινες και τέτοια. Για κάτι το οποίο πονάει πολύ. Τι πονάει, ρε, δεν βγήκε εδώ. Δεν βγήκε, δεν είπε. Ο είπε ο Μητρούς και επειδή το είπε. Είπε είναι καλά μέσα. Τι είναι καλύτερο χώρο να πληρώσει τον αγρότη. Λέει μια καλή εμπειρία. Δεν εύχομαι να την περάσει κάποιο, αλλά είναι μια καλή εμπειρία. Αφού λέει, άμα βγω έξω, λέει είναι χειρότερα. Σαν τον Κωνσταντάρα που είδε τον διευθυντή τη φυλακή και λέει, κύριε διευθυντή, δεν θυμάστε εδώ που είχε πάρει φίλο ο Κροατή που λέει, όπω είναι η κατάσταση σήμερα, είναι προτιμότερο να είσαι μέσα παρά έξω. Αν δεν βιάσει παιδάκι, δεν πειράξει παιδάκι, μια χαρά είναι. Άμα φας κανένα φράγκο, πλακώσει κανένα, μαχαιρώσει κανένα και σε βάλουνε, δεν σε πειράζει κανένα. Έχει νόμου η φυλακή. Άμα πα και κάνει σε παιδάκι κακό, λένε κρεμάστηκε. Δεν κρεμάστηκε, τον κρεμάσαν οι άλλοι μέσα. Πάμε παρακάτω. Έλα, σαν το δουρί. Κοσμά, αυτό είναι το σημείο μου. Αυτό είναι ο τίτλο μου. Δεν το λέω γιατί θα πέσει. Και θα πέσει πάρα πολύ. Ο τούλος. Και μου φαίνεται αδιανόητο που βγαίνει σε τέτοια τιμή. Ναι.
Συμφωνώ 1000% μαζί σου. Εγώ θα το βομβαρδίσω. Βομβαρδίσεις. Θα το βομβαρδίσω. Βομβαρδίσε το. Είναι αδιανόητο, ρε φίλε. Πάει. Και ας μη βγει ποτέ. Άντε, άντε, πάμε. Ας μη βγει ποτέ. Πάμε, πάμε, πιάσαμε. Απλά δεν φωνάζω, θα χάσω. Έλα, στο τέλος πιάσαμε. Άντε, πάμε. Άντε. Πες ό,τι θες να πεις. Τι να πω. Αφήνω εσένα που είσαι έτσι με μυαλό, με... ήρθε σε έτοιμο πόλεμο εδώ πέρα. Πες μου, ποιο είναι το θέμα, το ότι φεύγει ο Ζαμπράνο. Το θέμα είναι, φίλε, ότι οι φίλοι σου οι κομμουνιστές την πρώτη κατοικία την έχουν κάνει να πούμε κόσκινο. Ποιοι είναι οι φίλοι σου οι κομμουνιστές, οι συνεχιστές του Πασόκ. Πρώτον. Δεύτερον, πήγα στη τράπεζα να βάλω κάτι λεφτά στην άκρη, ένα μικρό ποσό, και έδινε στη Σίτι ο Τσίπρας και μαζεύτηκαν κάτι 65άριδες, κάτι παλιγκόμενοι, κάτι Greek Lover δεκαετίας του 80, κάτι βιοτέχνες, κάτι τύποι που τα φάγανε στα καζίνα σε αυτό και τα λοιπά, ναι. Και ήρθανε να πάρουν να πούμε τα 250 ευρώ το συσίτιο. Κατάτησε δηλαδή ο Greek Lover στα γεράματα να κάτσει ουρά 4 ώρες στην τράπεζα και να φωνάζει ένα ταμείο διαφάνεται ακόμα. Συσίτιο είναι. Έδωσε 4 μνημόνια και ένα συσίτιο. Και πηγαίνανε οι Greek Lover, οι συμπαίκτες του στο καζίνο και στο κουλοχέρι να πούμε και στα μπαρμπούτια, 70 χρονών. Σαν τους φουκαράδες έξω από την Alpha Bank και φωνάζανε το διευθυντή καλαταμείο ακόμα. Εσύ λέω δεν ήσουν, λέω, που στα λουλούδια, λέω, πετούσες, λέω, εκεί που ήμουν στο ακρόαμα εκεί και τα λοιπά. Ναι, τι έγινε. Τα έφαγα τα λεφτά, λέω, από το πουλουδάμιο, πέσανε. Κατάλαβες. Η Greek Lover. Κάτι τα έκανε. Άσε ρε κόκκινε. Τα ευχαριστήθηκε, του λέω. Τα ευχαριστήθηκα. Πήδηξε καλά άλμα επικοντό. Πήδηξε. Ήπια τα ουισκάκια σου. Πήγε τα μπεμβεδάκια σου. Να, τώρα λέω κάτσε στην άκρη να βάλω κάτι. Τι κλαίγεται. Τι κλαίγεσαι, του λέω τώρα. Καλά, τι κλαίγεσαι. Σε δίνει και συσίτιο ο κομμουνιστή. Σου παίρνει την πρώτη κατοικία, αλλά σου δίνει συσίτιο. Συσίτιο, ξέρει τι είναι. Συσίτιο, φίλε. Δίνει συσίτιο. Η σφορά λιγεί. Βρε συσίτιο είναι, τι είναι η σφορά. Συσίτιο. Δηλαδή κάποιοι θα πάρουν ένα χιλιάρικο, λίγα είναι. Ποιο, τι χιλιάρικο. Ένα χιλιάρικο θα πάρουν. Τι χιλιάρικο. 500 ευρώ μέσω όρο είναι το μέρισμα το οποίο αναλογίζει, ναι, τον κάθε. Ποιο θα πάρει 500 ευρώ. 500 ευρώ, ναι. 3 εκατομμύρια Έλληνες θα πάρουν. 3 εκατομμύρια Έλληνες. Ναι. Και τον άλλο μήνα θα κάνουν. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Εγώ σου λέω τώρα τι γίνεται. Τώρα θα πάρει συσίτιο. Δηλαδή και τι θέλω να πω, μπράβο. Μπράβο θα πει. Ναι, μπράβο. Η κυβέρνηση κάνει καλό. Μπράβο του κουμπί. Είναι αγία. Ναι, συσίτιο δίνει. Δίνει συσίτιο, ρε. Δίνει συσίτιο, ρε. Ο Τσίπρας. Ευχαριστώ για τη δουλειά μου. Ευχαριστώ πολύ. Λέγε, ρε. Να του πω μπράβο. Ναι, γιατί άμα που η φορολογία, ναι, ξέρουμε το σκατό μας για να μπορούμε να πληρώσουμε φόρους. Ναι. Και θέλω να πω μπράβο που δίνει. Επιστρέφει μετά από κάθε φάπα. Μας δίνει και ξέρω κόμμα τώρα. Μπράβο, 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 μπράβο τον αριστερό τον Τσίπρα. Μπράβο. Μπράβο, ρε ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο, μπράβο, ρε ΣΥΡΙΖΑ που είστε τόσο υπάκουοι σε ό,τι σας πούνε και το κάνετε. Και έχει πει ο κόσμος το ψωμί ψωμάκι. Και κάποτε τρώγαμε για να μπορούμε να δουλέψουμε και τώρα δουλεύουμε για να μπορούμε να φάμε. Κλαίγεσαι. Μπράβο, ρε παιδιά. Κλαίγεσαι. Την πραγματικότητα λέω. Όταν τον κουλοχέρι τον είχε. Την πραγματικότητα. Καλά ήταν τον κουλοχέρι. Για μένα. Φέρε φωτογραφία. Τι φέρε φωτογραφία. Φωτογραφία φέρε. Τα μπαρμπούτια καλά ήταν τότε. Τώρα κλαίγεσαι. Δεν είχα σχέση ποτέ με μπαρμπούτια. Με μπαρμπούτια δεν ποτέ. Η Μονόπολη όταν παίζαμε. Ποτέ. Μονόπολη όταν παίζαμε. Ποτέ. Τα έπαιρνε στα ζάρια. Με τα μωρά καμία σχέση. Α, με τα μωρά καμία σχέση. Ποτέ. Πάλο θέμα. Τα είπαμε και για τον κύριο Τσίπρα, τον πρωθυπουργό μας που έδωσε συσίτιο στο λαό του σήμερα. Εγώ λέω όχι μόνο τα λεφτά μου σε πιστεύουμε, αλλά έχω και μια κόρη. Όποτε θες συμπεθεριάζουμε. Να συμπεθεριάσει με σένα. Ναι. Αφού δεν έχεις παιδί, πώς θα συμπεθεριάσει. Ακόμα ρε φίλε. Γιατί δηλαδή θα πάρει το δικό σου γιο στην κόρη αυτού. Εσύ μέχρι να κάνεις παιδί, η κόρη αυτού μπορεί να πάει στο γυμνάσιο. Εσύ το πας αργά να πούμε. Να σε κάνω. Εντάξει, ο καθένας το πάει όπως θέλει. Καλά κάνει. Θα σου πω εγώ πώς το πας εκεί. Πώς θα γίνει, άμα το κόρη αυτού είναι 5 χρονών. Μέχρι να κάνεις παιδί θα πάει 8. Πάρει τη γριά. Τι αν την κάνει τη γριά. Και άμα το παιδί μου γουστάρει μεγαλύτερα, τι να κάνω εγώ. Το παιδί σου γουστάρει μεγαλύτερα. Ναι. Μέχρι πότε. Πάει 30 αυτό, πάει αυτή 38, την πετάξει έξω να πούμε. Άσε ρε κόκκινα που θες να γίνεις και συμπέθερος με αυτά τα μούτρα. Πάει, πιείτε εκεί με το συμπέθερο. Στην ηλικία μου άλλοι έχουν γίνει παππούδες. Πώς έγινε, ποιος έγινε παππούς στην ηλικία. Για να γίνει παππούς κάποιος στην ηλικία σου πρέπει να φορτώθηκε. Έχω μικρότερο φίλο από μένα. Ναι. Μικρότερο φίλο από μένα. Ναι. Ο οποίος είναι παππούς. Από πού είναι παππούς. Από το γιο του. Ο γιος του έγινε. Ναι. Ναι. Και θα γίνει και προπαπ. Πιο μικρός από μένα. Και ο Λουτσέσκο είναι παππούς, 48 χρονών. Οπότε. Ναι. Εκεί έχει να κάνει και πότε παντρεύτηκες. Ναι. Πότε παντρεύτηκε το παιδί σου. Αν παντρεύονται νωρίς. Για μένα έχει μια δόση. Ναι, ναι. Αλλά αυτό ο λαός που λέει ή μικρός παντρέψου. Ήθιστε όμως αυτοί που γίνονται νέοι παππούδες να γίνονται από κόρες. Ήθιστε.
Ήθη. Συμφωνώ. Ναι, από κόρες. Και συνήθως, ξέρεις, εσόι πάει το βασίλειο. Αυτοί που παντρεύονται νωρίς, παντρεύονται όλοι νωρίς. Ναι. Δηλαδή, και ο ίδιος έχει παντρευτεί νωρίς. Ναι. Εμένα ο παππούς μου είχε παντρευτεί 50 χρονών. Ναι. Ο μπαμπάς σου πόσο παντρεύει. 27. 27. Και εγώ 43. Μια χαρά. Ζάχαρης. Ο μεγάλος ακόμα δεν παντρεύει. Ποιος? Ο Big Brother. Δεν ο αδερφός ο μεγάλος. Ναι. Δεν παντρεύει. Φτιά κρεβάτια άντρας εδώ. Παιδαράς δεν παντρεύει. Κάποια στιγμή. Δικαίωμά του δεν είναι. Πού τον πάω, τον πω εγώ τι να κάνει. Τώρα δεν πας για τα ισοκομματικά τα δικά σου. Τα ισοκομματικά. Εγώ σου λέω λοιπόν ότι αυτά που κάνει αυτή η κυβέρνηση, η οποία υπηρετεί τα συμφέροντα των Ευρωπαίων και όχι τα ελληνικά. Εντάξει, αυτό πετάει ένα ξέρω κομμάτι. Αυτή η κυβέρνηση ήρθε αφού πρώτα υπέγραψαν οι άλλες κυβερνήσεις. Εντάξει. Σωστά. Πράγματα τα οποία αυτή η κυβέρνηση μα δεν μπορούσε να τα αλλάξει. Δεν υπάρχει κυβέρνηση. Άκου λίγο κάτι. Το ότι είπε ψέματα. Άκου κάτι σοφό. Το ότι είπε ψέματα ο Τσίπρας. Σε παρακαλώ. Μισό λεπτό. Το ότι είπε ψέματα ο Τσίπρας για να γίνει πρωθυπουργός είναι δεδομένο. Όλοι λένε ψέματα. Είπε ο άνθρωπος. Αν πω αλήθεια στους ηλίθιους, δεν πρόκειται να με βγάλουν. Πρέπει να πω ψέματα. Αυτό έκανε ο άνθρωπος. Το πρόβλημα ποιο είναι. Και είναι ξεκάθαρο. Μάλιστα. Ότι αυτός ο τόπος δεν πρόκειται να δει άσπρη μέρα γιατί ο κόσμος έχει μάθει να γουστάρει τα ψέματα. Και τα δέχεται τα ψέματα. Ωραία. Και η μεγαλύτερη αλήθεια είναι μία. Για δεν υπήρξε κυβέρνηση που να ήρε υπογραφή προηγούμενη. Ήρε. Ναι. Να πήρε πίσω. Δηλαδή προηγούμενη κυβέρνηση από. Είπε ο Μητσοτάκης όμως τώρα. Άσε τι λέει τώρα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έβγαινε και έλεγε έξω από την ΕΟΚ. Έξω από το ΝΑΤΟ. Φωνιάδες στον αιώνα Αμερικάνη βγήκε πάνω. Και να τα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να οι Αμερικανοί. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι όταν μιλούσε αυτός ο Ούλεφ Πάλμερ και ο Γιασέρ Ραφάτ έτρεμε όλοι οι φίλοι. Για να τα λέμε τα σίκα σίκα και σκάφη σκάφη. Ήταν ο μεγαλύτερος απατεώνας πολιτικής ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ρε φίλε, η γνώμη του όμως είχε πέρασει. Ναι, αλλά ήταν απατεώνας. Ρε φίλε, μπορώ να έχω ένα απατεώνα που να κάνει καλό στη χώρα μου. Τι καλό έκανε ο Ανδρέας στη χώρα. Πέρασε καλά ο κόσμος. Ο κόσμος. Επί δικτατορίας οικονομικά και όχι δημοκρατικά. Επί Κωνσταντίνου Καραμάλη και επί Ανδρέα Παπανδρέου ο κόσμος πέρασε καλά. Δηλαδή για να μην δουλέψεις έπρεπε να είσαι τεμπέλης. Ναι. Λέω ψέματα. Όχι, αλλά κλέβατε κιόλας. Για να μην δουλέψεις έπρεπε να είσαι τεμπέλης. Τέλειος. Πάει. Έχεις δίκιο. Σήμερα όσο και να θες να δουλέψεις δεν έχει. Το κράτος σου λέει γίνε κλέφτης. Και τι θες να πω εγώ. Σαν τον Ηλιόπουλο θα φωνάζω. Κλέφτες και θα λες πάλι ήπιες. Ναι ρε να πίνω και να φωνάζω κλέφτες έξω οι κλέφτες. Όξο ρε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ψέματα, ψέματα, ψέματα. Ένας να πει αλήθεια. Ένας. Δεν τον βγάλετε. Έλεγε. Γιατί δεν το κάνεις εσύ. Ποιος έλεγε. Ο Λεβέντης δεν έλεγε. Τον βγάλετε. Τον βγάλετε βλαμμένο. Τον στήριξα. Τι του στήριξε. Τον στήριξα. Όταν έγινε 70 χρονών το τον στήριξα φίλε. Τον στήριξα τέλος. Και μετά το ρωτούσα ρε, γιατί βγήκατε. Είναι καλοί άνθρωποι Θεσσαλονικοί. Όχι, πάλι ανηφόρα ανεβαίνω. Είναι καλή. Πες ένα ευχαριστώ τώρα στον κόσμο που σε ψήφισε. Τι θα πει το καλή άνθρωπο, γιατί τον καλό τον είναι και βλάκα. Πες ένα ευχαριστώ. Πέρα στο Πασόκ Θεσσαλονίκη. Και αντί να πεις ευχαριστώ στη Θεσσαλονίκη για τον κόσμο που είναι ανιδιοτελείς, είναι καλή άνθρωπο. Λοιπόν, τέρμα τα πολιτικά. Τη Δευτέρα δικάζουμε Ανατολική Στράκης 10 το οργανωμένο παδικό κίνημα της Θεσσαλονίκης. Θα πούμε τους λόγους, θα μας δείτε στο rapto.gr. Και θα ψηφίσει ο λαός, ένοχοι ή αθώοι. Νίκο, πολύ σημαντικό. Νίκο μπορεί να το κάνει είναι, αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κατηγορούνται όλοι οι οργανωμένοι οπαδοί των ομάδων. Θα μου πει τώρα ένας, θα καταδικάσετε τα ραδιόφωνα. Ναι, θα καταδικαστούν και τα ραδιόφωνα σε αυτή την πόλη, γενικότερα. Θα καταδικαστούν και άτομα τα οποία είναι υψίστης αυτής. Σιγά σιγά, τη Δευτέρα λοιπόν 9 με 9 και 4 ερχόμαστε. Και δικάζουμε το οργανωμένο οπαδικό κίνημα. Και αφορμή παίρνω με τα μπουνίδια που παίξανε οι Παρτιζάνοι μεταξύ τους, με το γεγονός ότι εισχώρησαν τα κόμματα και οι πολιτικοί στους οργανωμένους συνδέσμους. Ένα θέμα το οποίο δεν το αναμοχλεύουν πολύ, δεν το πιάνουν. Εμείς θα το πιάσουμε. Πάμε παρακάτω. Εσύ δεν θες να το. Δεν ασχολούμαι με βία. Εσύ δεν ασχολείσαι με βία. Κόκκινοι Αιγύπτιοι γίνονται παππούδες στην ηλικία σου. Εντάξει, ισχύει ότι οι Αθήκανοι δεν είναι Αιγύπτιοι. Ραπτόπουλο να δικάζει μια Δευτέρα του Κούγια. Μπορεί να το κάνει αυτό. Και να παρευρεθεί και ο Κούγιας. Αυτό μπορεί να το κάνει ο Κωστής. Ναι, γιατί να το δικάσω τον Κούγια, τι έκανε. Λέει ο φίλος τώρα. Δεν ναι. ξέρω. Τι να... έκανε. Ναι, δικάζω ότι οργανωμένοι. Θα σου πω γιατί. Τι, ένα λόγο που έχει να το δικάσει. Για πες. Πιστεύω ότι ο Κούγιας ναι. είναι παλαιάσκοπης παράγοντας. Ναι, ναι. Είναι από αυτούς οι οποίοι θέλουν να επιβάλλουν στον προπονητή πράγματα που πιστεύουν. Ναι. Εντάξει. Κακό είναι αυτό. Φυσικά. Καλό είναι κακό να το δικάζει για κάτι τέτοιο. Δεν τον προσβάλλει. Σου λέει πληρώνω και. Οκ, okay, δεκτό. Ναι. Αλλά. Για ρωτά και τον οπαδό, το χαλάει.
Να ένα λόγο να το δικάσει. Ναι. Α, ένα λόγο αυτό. Σωστό. Επεμβαίνει δηλαδή στο έργο του προπονητή. Ότι επεμβαίνει. Δηλαδή, ναι. Το τραντοφύλακα που με τον Ηρακλή έφαγε τον κόλ και τον έδωσε δύο μπάτσε και τον λέει. Εσύ έφαγε. Κάτσε ρε φίλε, λάθος έκανε. Ναι. Εκεί το δίνουν δύο χαστούκια και το άλλο τέρμα. Ναι. Δεν είναι λόγο αυτό εδώ. Δηλαδή, είναι παλαιάσκοπη. Η παρεμβατικότητά του, ναι. Παιδί μου στην ομάδα. Δηλαδή σε ή προχτές με ναι. Τον προπονητή που λέει πήγαινα να τον προστατέψω και το είδε. Μαλώσανε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο μάλωσανε. Οπότε. Μάλωσαν. Οπότε ένας λόγος είναι αυτός. Γιατί είσαι φασαρτζής. Πάντως εγώ θα ήθελα να μας δώσετε τις ιδέες σας. Ποιους θέλετε να δικάσουμε ας πούμε. Θα ήθελα πάρα πολύ. Ήθελα να δικάσω πολύ το Μαρινάκι. Αλλά μου έκανε 4-1 μέσα στο Πανετολικό και δεν πουλάγε. Δηλαδή τον περιμένω να χάσει το πρωτάθλημα, βγει τρίτος. Και μετά να τον βάλω στη δίκη το Μαρινάκι. Όχι του Νορ, τη δίκη για το ποδόσφαιρο. Από τη μία γκρινιάζουμε λέει. Για την κυβέρνηση, από την άλλη, τις γιορτές λέει θα βουλιάξουν τα μπαράκια και τα μπαράκια. Και αυτό τι σημαίνει, ότι ο κόσμος έχει λεφτά. Δεν έχει. Γέλλονται τις ταβέρνες και τα μπαράκια που δεν έχουν μαντήλι να κλάψουν. Έχουμε τουρισμό. Γιατί να μην έχουμε μαντήλι να κλάψουν. Ότι εδώ και ο δήμαρχος, ένα κάρο τουρκαλάδες. Γρηγόρη, καλά πέρασε ο κόσμος επί Πανδρέου. Καλά για 15 χρόνια και η δικιά μας γενιά δεν έχει να φάει και για 200 ευρώ το μήνα λέμε και ευχαριστώ. Δεν διαφωνώ καθόλου. Δευτεί ο Παπανδρέου που σήμερα τα παιδιά 20 χρονών δεν έχουν να δουλέψουν. Λέω, το έχω πει πολλές φορές. Ο Παπανδρέου άφησε χρέος. Δεν έκανες μάγουλα. Άφησε χρέος. Δεν έκανες τα μάγουλα. Αν τρε φλάκα μισό το καπάτσο τώρα. Μαγουλήθρα. Άφησε χρέος 32 δις. Μέχρι τα 400 ψάξτε αυτούς που τα κάνανε. Μην ασχολείστε ούτε με τον Παπανδρέου, ούτε με τον Καραμαλή, ούτε με τη Χούντα. Με αυτούς που τα κάνουν τα υπόλοιπα 370. Ξυπνάτε. Τον αθώνει δηλαδή. Δεν τον αθώνω. Αλλά δεν έφτασε με αυτόν η χώρα του. Αν έκανα λαϊκό δικαστήριο θα τον αθώνες, δεν τον κατακεράβρωνες. Εδώ σε θέλω. Δηλαδή με συγχωρείς, συγκρίνεται το έσχος του Σιμίτη. Άκουρε, το έσχος του Σιμίτη με τον Παπανδρέου. Συγγνώμη να ξέρουμε τι λέμε. Μισό λεπτό. Του Γιωργάκη Παπανδρέου. Μισό λεπτό. Δηλαδή αν πήγαινα εγώ στη Μαρμίτα στο λαϊκό δικαστήριο τον Αντρέα Παπανδρέου θα τον αθώνες. Αντρίκια ρε μίλα που να μιλήσεις. Που να πεις ναι ή όχι. Θα τον αθώνες. Έχει πράγματα τον καταδικάσεις. Ρε, θα τον αθώνες, ναι ή όχι. Όχι, δεν μπορεί. Πολιτικός, όχι, πολιτικός και αθώος δεν γίνεται. Ρε, θα τον αθώνες. Πολιτικός και αθώος δεν υπάρχει. Τέλειος. Μπορεί να έχει μικρότερη ευθύνη από τους άλλους. Μάλιστα, τέλειος. Αλλά δεν έχει αυτή την ευθύνη που το επιτρέπει. Δηλαδή, ανέβαζα Σιμίτης, Ανδρέας. Θα ψήφιζε Σιμίτη να καταδικαστεί. Αυτό δεν θα πει. Ισθάνατο. Στην πειρά. Τελείωσε αυτό. Αυτό ήθελα να πω. Και όχι μόνο εγώ όλοι. Τελείωσε, ναι. Μα εγώ θέλω το λαό να πει. Παίξτε χρηματιστήριο. Είναι επένδυση. Α, δεν ξέρω εγώ. Κανείς. Δεν καταδικάσει και κανείς. Άιντε τα πρόβατα. Επειδή είστε εσείς πρόβατα αυτοί ο Σιμίτης, δηλαδή. Επειδή είστε εσείς βόλοι. Γράπτε τη χρυσαυγή την κυθέρα αυτά γιατί δεν τη δικάζει. Λέει. Εκεί κάνει κοκοκό, μήπως. Ωχ. Για τη χρυσαυγή την κυθέρα 7 ο Ραπτόπουλος έχει πει εδώ και χρόνια ότι η Χρυσή Αυγή έχει μπει στη θύρα 7. Κοκοκοκό είσαι εσύ και όλο σου το σόι. Πάμε παρακάτω. Άκου μήνυμα. Ναι. Το οποίο σου τη λέει. Ναι. Αλλά είναι και σωστό. Όση σχέση έχουν ο Ραπτόπουλος με τη μόρφωση και ο Ολυμπιακός με το έφαγα ονείρεστε, άλλη τόση σχέση έχει ο Τσίπρας με τους κομμουνιστές. Ναι. Συμφωνώ. Αλλά φίλε μου καλέ, η κυρία. Μιλάει τώρα. Το Χάρβαρντ μιλάει τώρα. Η κυρία Παπαρίγα είχε πει: εμείς δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε. Κύριε Παρίγα έχει πει: δεν θέλουμε. Και ως τι εμφανιζόταν ο Τσίπρας, ως αριστερός εμφανιζόταν. Άκου δώρε κουκουέ που έστειλε το μήνυμα. Που είναι μέσα. Προσβολή για το κομμουνιστικό κόμμα. Άκου δώρε κουκουέ εσύ που έστειλε το μήνυμα. Με τις απεργίες εκεί πέρα που έχετε κλείσει τα εργοστάσια και τα στείλατε στη Βουλγαρία. Ας το παραμύθι. Ας το παραμύθι ότι ο Τσίπρας δεν είναι αριστερός. Παλιό. Άντε μη σε πω καμιά κουβέντα εσύ κουκουέ που έστειλε το μήνυμα. Δεν είναι ο Τσίπρας αριστερός. Γιατί άμα εσείς ανέβετε πάνω θα κάνετε διαφορετικά από αυτά που έκανε ο Τσίπρας. Όλες τις έπαιζες δεξιές είναι. Άντε μπράβο, γι' αυτό δεν θέλετε να βγείτε πάνω. Αντιπολίτευση, Καζατζίδης, αυτό, απεργία, αχωθούμε να κάνουμε. Τρώμε από εκεί. Άντε, μέχρι εκεί πέρα είστε. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο. Και στο ριζοσπάστη είχατε την κοκακόλα χορηγό. Οδηγητής. Τι ριζοσπάστη. Στο ριζοσπάστη είχατε την κοκακόλα διαφήμιση. Άντε μπράβο. Αυτό να σε προβληματίζει. Άντε μπράβο. Τα φεστιβάλ. Ποιος τα πληρώνει τα φεστιβάλ του κουκουέ. Πες τα. Όλοι μεγάλοι επιχειρηματίες. Λοιπόν. Τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει αυτό. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Άντε μπράβο. Δεν ξέρω αν το προσέξατε. Είμαστε μια ωραία. Όλα τα φεστιβάλ του κουκουέ. Χόρχε Ανταλάρα. Μοιάζει με τον Ανταλάρα. Μόλις έβλεπε η αριστερή BMW 316 από το παράθυρο έμπαινε μέσα. Πλονζόν έκανε. Πισοκούνα. Στην πισοκούνα. Διάλειμμα. Άντε. Θα πούμε πολλά και δεν κάνει τώρα. Μέρες καλές γιορτινές. Διάλειμμα. Μπράβο.
Εδώ είμαστε και ανοίγουμε γραμμές πλέον για τους φίλους ακρατές το 2310 για τα 390 αργέρια δικά σας, 955 κενό το μήνυμά σου το 54340, Μετρόπολης 95,5 στο Facebook, στέλνετε και εκεί τα μήνυματά σας. Να πω ότι μαζί μας είναι οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να κάνετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητό σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Θα σας δώσω την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή, οπότε για οριστική διαγραφή, αδερφοί Κωνσταντινίδη, στο 18133. Μην ξεχνάτε ότι στη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων, που είναι και μεγάλο μας χωρικός, στη Hyundai Εσκιάδης Μπαροδήμος, και αυτές τις γιορτές υπάρχουν ασύλληπτες προσφορές, και πιο συγκεκριμένα το Hyundai i30 μπορείτε να το κάνετε δικό σας με 14.490 ευρώ. Καλά ακούσατε, περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-596-596. Μόνο μία γραμμή. Γιατί... Οι υπόλοιπες είναι ελεύθερες. Τι είπες, για τα μελομακάρονα, για τους κουραμπιέδες. Πάμε. Ένας. Τι θες να σε κάνει. Όσοι δεν πιάνετε γραμμές στο καιρό, να ξέρετε είναι ελεύθερες. Ναι, ορίστε. Ναι. Καλησπέρα σας. Το Πασόκ είναι εδώ, ναι. Ο μόνος άνθρωπος πάνω στον πλανήτη που θα ζει αιώνια και δεν θα δικαστεί ποτέ, γιατί είναι αθώος. Ανδρέα, ζεις. Εσύ μας οδηγείς. Τα κουζρατόπουλε, θα πας να πεις τις χέρες και σε αυτούς εκεί που στηρίζανε το κύριο με το κουστούμι που έκανε πρωθυπουργός ενώ δεν είχε κάνει ούτε γενικό γραμματέα. Λοιπόν, άκου εδώ για τον Ανδρέα, το θεωρώ το μεγαλύτερο απατεώνα πολιτικό. Γιατί, εμένα δεν με νοιάζει το χρέος του αν ήταν μεγαλύτερο το συνήθιο, όχι. Δώσε! Άκου να δεις γιατί ο Ανδρέας. Άκου εδώ. Για να μάθετε όλες εσείς οι πασοκόψυχοι και οι χριστιανορουφιάνοι, γιατί ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ο μεγαλύτερος απατεώνας της πολιτικής. Γιατί αλλίωσε το DNA του Έλληνα. Τον έκανε αρχιλαμόγιο. Τον έκανε να σκέφτεται πιο πονηρά από ό,τι σκεφτότανε. Του διέλυσε τα ήθη και τα έθιμα. Του διέλυσε την οικογένεια. Του διέλυσε την ελληνική γλώσσα. Του διέλυσε το... Του διέλυσε την περισπομένη και την οξία. Του διέλυσε τα αρχαία ελληνικά. Του διέλυσε το σύμπαν. Αυτή η απάτη ο Ανδρέας Παπανδρέου. Έστειλε τα παιδιά την ανιψιά μου, τη ζένια εξορία. Άντε μπράβο. Λαμόγια. Αλαμόγια. Δρόμο. Άντε λαμόγια. Λαμόγια. Πέστα. Αλίωσε αυτός ο άθεος που επαθέφραμε και ψόφαγε και 70 χρονών πήγε στην εκκλησία, διέλυσε το DNA του Έλληνα. Αλίωσε το DNA του Έλληνα ο Ανδρέας Παπανδρέου, που ημνείτε εσείς τεμπελχανάδες διορισμένοι στο δημόσιο. Βλέπω εδώ πέρα, τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον κάνετε και Θεό την απάτη. Στείλε τα παιδιά 5 εκατομμύρια κόσμο εξορία. Άντε βγαίνετε από εδώ. Λοποδίτες. Ούστ από εδώ. Τον Ανδρέα Παπανδρέου. Την απάτη την πολιτική. Άντε μπράβο. Αλλίωσε το DNA σας. Διέλυσε. Έφαγε ζεστό ψωμί ο αχάριστος. Και βρίζει τώρα. Να διορίσει το κόκκινο στο Πασοκοραδιόφωνο 20 ετών διευθυντή. Ρεούστο από εκεί πέρα. Έπρεπε να είμαι πατακός. Να σε βάλω σε μια βάρκα, να σε στείλω έξω από το Σούνιο. Τι από εδώ ρε. Ούστο από εδώ πέρα. Ρεούστ. Έπρεπε να είμαι εγώ. Σε βάλω σε μια βάρκα μαζί με τον κόκκινο. Πάντε εκεί πέρα εξορία. Παλιοκλεφταράδες, Νίκο, κάνατε τον Παπανδρέου ήρωα. Να σου πω κάτι, μαζί θα προχωρήσουμε. Ναι. Το κάνατε και ήρωα. Εσύ το καλός από εκεί πέρα, ντρέπεστε λίγο. Δώσε λίγο από κάτω. Σας αλλίωσε τα DNA σας. Λάε τον Αθηνό. Ναι. Δώσε. Μύρε κόκκινε με το χιούμορ. Δώσε κόμμο, έλα. Άντε μπράβο. Θα τους υμνείτε. Έλα κόμπλα. Σας θέωσε η μύτηση με τον Παπαντονίου. Σας αλλίωσα το χαρακτήρα. Τεμπελχανάδες, δουλεύατε 2 ώρες και πληρώνωσασταν για 10. Άιντε μπράβο, σύνταξη από τα 42. Άιντε, πάμε, Παπανδρέου, πάμε στον επόμενο. Ναι. Καλησπέρα στην Καλάζια Θεσσαλονίκη. Οχ. Καλησπέρα στην πόλη του Ηράκλη. Οχ. Άκουσα το ονοματάκι μου πάλι
πριν δύο μέρες. Τελικά, κύριε Ραπτόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Κόκκινα. Καλησπέρα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω. Ήμασταν εμείς οι γραφικοί Ηρακλειδείς που βγαίναμε και ματώναμε. Εμείς που έπαθε η υγεία μας για αυτό που αγαπάμε και θα τιμούμε μέχρι τέλος της ζωής μας. Ή είναι γραφικοί αυτοί που βγάζετε αυτά κορφοβούνια. Κορφοβούνια. Από πού είναι τέλος πάντων αυτές οι λάντζες. Λοιπόν, και μιλάνε και μιλάνε και μιλάνε και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Και εσείς, κύριε Ραπτόπουλε. Ναι. Και εσείς, κύριε Ραπτόπουλε. Αναφέρεστε καθημερινώς στη θύρα 10. Ναι. Την οποία πιστεύω ότι τιμάτε και σέβεστε. Βέβαια. Αλλά άθελά σας κάνετε κάποια μικρά λαθάκια. Να ακούσω. Λοιπόν, περί Πριτάνεων, περί Πανεπιστημίων κτλ. Κτλ. Ναι. Επειδή αυτή η καραμέλα έχει φτουρήσει. Και δεν πάει άλλο. Ε, τι, δηλαδή τι. Ακούστε να δείτε, κύριε Ραπτόπουλε. Ψέματα. Να δείτε. Το ότι τάσεστε υπέρ ενός ανθρώπου που έχει έρθει στην ομάδα της γειτονιάς της Θεσσαλονίκης. Μα εγώ τάσομαι και υπέρ του Ολλανδού. Δεν το ξέρεις. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Ναι, ναι. Και ό,τι θέλετε. Λέω κάνει δουλειά. Τι. Λοιπόν, κανείς δεν το αμφισβητεί. Και δεν θα το κάνω ποτέ εγώ που τον προέτρεψα να είναι συμπαραστάτης μου σε έναν αγώνα υπέρ του Ηρακλή και μόνο. Ωραία. Πάμε στο δικό μας. Άρα πάει να πει, ναι, ότι έχουμε τιμή, ότι είμαστε άξιοι και έχουμε. Πάει, τελείωσε. Ναι. Αν δεν ήταν αυτός και εσύ να τον προτρέψεις, θα είχαμε θέματα στον Ηρακλή. Πάμε παρακάτω. Σε λίγο λοιπόν, κλουσόφια θα πέσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι. Αν δεν ήταν η αυτόνομη θύρα 10, κανείς από εμάς, όλοι εμείς είμαστε ένα. Και είμαστε ένα για το καλό του συλλόγου και του Ηρακλή μας. Που κάποιοι άλλοι ήθελαν να παίξουμε με τον Ηρακλή Αμπελοκήπων. Να γελάει ο κόσμος δηλαδή, να φοράμε άλλο σήμα, να πηγαίνουμε να φωνάζουμε εμείς και να βλέπουμε κάποιους άλλους. Μάλιστα. Λοιπόν, καταφέραμε σε εισαγωγικά πάντα σε ένα δύσμυρο, βρώμικο, σάπιο ελληνικό ποδόσφαιρο πάλι να είμαστε εδώ. Με νύχια, με δόντια, σαν τις γάτες, εφτάψυχοι, ό,τι θέλετε πείτε. Αλλά δεν μπορεί, κύριε Ραπτόπουλε, εσείς να πέφτετε στο ίδιο σφάλμα, ναι, το οποίο είναι. Ποιο? Να γίνεστε λάτρης του κυρίου Σαββίδη. Δεν γίνομαι λάτρης, πληρώνει. Μισό λεπτό, ναι, πληρώνει, κύριε, όχι εσάς. Και είμαι σίγουρος, γι' αυτό και βάζω και τα δυο μου χέρια. Πληρώνει την ομάδα του, τι να μην τα βάζεις, μην τα βάζεις. Κόκκινε. Μην τα βάζεις, μην τα βάζεις. Κόκκινε, σε παρακαλώ. Ξέρω τι σου λέω. Ρώτησα τον Ολλανδό, ο Κόκκινος έχει πληρώσει τίποτα. Μας υποσχέθηκε, λέει, μια χορηγία και αν την είδες, λέει, φτύσε με. Θα έρθω και σε σένα, Κόκκινε. Θα έρθω και σε σένα, Κόκκινε. Μας υποσχέθηκε ο Φανφαρόνος, λέει, η χορηγία. Βγάλ τον Ολλανδό. Τι βγάλ τον, εκεί την ώρα. Αυτά που λες είναι παραμύθια. Δεν υπάρχουν. Λέγε. Κύριε Ραπτόπουλε. Και κάνετε μία βάντα χωρίς να καταλαβαίνετε όμως. Μειώνετε όλους τους άλλους και τον Ηρακλή και τον Άρη που έχουν τραβήξει τα πάντα και επειδή ξέρετε δεν είμαστε τα μόνα σπίτια που έχουν καεί ούτε μία ούτε δύο τρεις φορές, μη σας φανεί παράξενο και το σπίτι του γείτονα πάρει φωτιά. Θα δούμε. Αν καεί το σπίτι του γείτονα θα είμαστε εδώ με τους πυροσβεστήρες και ναι. Έλα φίλε, ναι. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Εγώ είμαι. Εσείς είστε. Μπράβο κύριε Ραπτόπουλε. Πείτε τα κι άλλα για τον κύριο Μεταστάντα Παπανδρέου. Ναι, τον κάνουμε και Αδριάντα τον Παπανδρέου που αλλίωσε το DNA. Έκανε αρχιλαμό για τον Έλληνα. Τον έκανε να σκέφτεται. Να σας μιλήσω, ναι, κύριε, με στοιχεία της κατά έχει κάνει. Γιατί βρίζετε. Μην βρίζετε, κύριε. Η εκπομπή ακούγεται από πολλές γυναίκες και παιδιά. Έχουμε ένα επίπεδο. Όλοι είμαστε πτυχία Χάρβαρντ. Μας επιτρέπετε να πούμε. Πέσαν οι γραμμές κατευθείαν. Μια γραμμή έμεινε. Ό,τι αιρετική άποψη. Σας παρακαλώ, κύριε. Ναι. Επόμενη γραμμή. Ναι. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, εγώ είμαι. Μάλιστα, κύριε. Εσείς, ναι. Καλησπέρα, Κωστή. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Γεια σου, φίλε. Οι υπόλοιπες γραμμές είναι ελεύθερες. Σοβαρά, μην. Άντε πάλι. Πρώτη φορά περνώ, σας ακούω συνέχεια. Και εγώ πήρα τηλέφωνο για να αναφερθώ στον πρώτο προηγούμενο. Αναρωτιέται πόσο βολεμένος πρέπει να ήταν αυτός και πόσο τεμπέλης
για να παίρνει τον καιρό της κρίσης στην Ελλάδα τηλέφωνο και να εξηγεί. Και να υμνεί τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ναι, ναι. Δηλαδή, κοστί και λίγα τούπες, δεν είναι πολιτικοποιημένο σαν αμάν, αλλά αυτό που περνάει η χώρα νομίζω το βλέπουμε όλοι. Σίγουρα από εκεί ξεκίνησε, από τον Παπανδρέου όπως είπατε. Συγχαρητήρια και στον Κόκκινο που είπε για το πολιτικό μελαμόγιο, το μεγάλο που έμεινε στην ιστορία χωρίς να αναφέρεται κανένα στο όνομά του τον Σιμίτη. Αλλά θεωρώ... Μισό λεπτό, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Λέω ότι είναι πολύ εύκολο να μιλάμε για τους παθαμένους. Εγώ μιλάω για τους ζώντες και λέω... Δεν λέω ότι είναι άμυρη... Μας άλλιωσε το χαρακτήρα. Δεν λέω ότι είναι άμυρη ευθύνο, λέω. Από τα 35 δις μέχρι τα 400... Γιατί δεν μιλάει κανείς για αυτούς. Γρηγόρη, ναι, να πω. Να πει ο φίλος. Ναι. Σίγουρα έχεις δίκιο ότι από τα 35 μέχρι τα 300 υπάρχει χάρη. Απόκληση, ναι. Βέβαια, ξεχνάμε τους τόκους. Αλλά δεν είναι θέμα τόκων. Από τα 300 μέχρι τα 300, άσε τα 300. Μέχρι τα 300. Βρε το διορίσανε στο πόσο καλά. Τέλειος, βάζανε, διορίσανε. Εγώ δεν διορίσκα από κανένα. Τον κάνει αμάτα. Εγώ δούλευα, δεν ήμουν τσατσάκισα και σε 20 χρόνια σε κάνα διευθυντή. Γλύφτη του Σαββίδη τώρα. 3% ακόμα. Άντε ρε γλύφτη του Σαββίδη, θα πεις εμένα. Άντε. Έχει λερό στο πάτωμα από τα σάλια σου εδώ πέρα. Εγώ το γιο του Σαββίδη τον έχω βρήσει κατάμουτρα και δεν φοβήθηκα ούτε τους μπράβους. Είπα τι έκανε με το Διούδη, τον έφτιασα στα μούτρα για αυτό που έκανε και εσύ έτρεπε με το φιλοκάρδι σου, μην πεις ότι έγινε. Δεν το ξέρω το γεγονός. Αν το θέλω γεγονός. Αν το θέλω γεγονός. Παλιό διλέ. 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 Μπαμπά. Ορίστε. Ναι, μάλιστα. Χαίρετε. Μάλιστα. Μην γελάζετε, γλύθηκε. Μάλιστα. Ναι. Πρέπει να μιλήσουμε δεν και καλά πολιτική ή μπορούμε να το γυρίσουμε στο πόδι. Γύρνα το στο τσάμικο πάνω που θέλεις. Γύρνα τη λατέρνα όπου θέλεις. Λέγε. Τέλεια λοιπόν. Γιατί παιδιά αυτή που κουβέντε με κουράζει τελευταία, δηλαδή εντάξει 40-50 χρόνια φτάνει. Φτάνει. Λοιπόν, φτάνει. Ναι, ωραία. Καταρχήν, έτσι, αύριο έχουμε μπάλα, θα βαλίσουμε λίγο έτσι για να ρωτήσω για μπαλίτσα. Θα σε εκτιμώ και τους δυο, έτσι, Ραπτόπουλο εντάξει, αλλά Κόκκινε νομίζω εσένα πως λένε σε αγαπώ, πώς το λένε αδελφές. Είσαι ωραίος. Χωρίς εσένα δεν υπάρχει εκπομπή για αυτό, το ξέρεις, έτσι. Δεν σε γλύφω, έτσι, να ακούει κι άλλος ο Φαλακρόκο. Νιώθεις, φίλε, νιώθεις. Όχι, ρε φίλε. Λοιπόν, είναι, θα ήταν ατόπιμα ο χοντρός και ο λιγνός. Νιώθεις. Να αρχίσουν να λένε τώρα ότι ξέρεις το δώσουν 51-49. Ο λιγνός ποιος είναι. Εγώ. Ναι, εγώ είμαι ο χοντρός. Λοιπόν, παιδιά, έτσι δύο κουβέντες. Λοιπόν, να μιλήσουμε για να πούμε γιατί πλέον ο ΠΑΟΚ χτυπάει πρωτάθλημα, έτσι. Έχω ακούσει χίλια πράγματα. Όχι, ο ΠΑΟΚ είναι φαβορί για το πρωτάθλημα και άμα δεν το πούμε... Φαβορί δεν θα το πω. Φαβορί είναι, βρε. Γιατί ξέρεις τι. Βρε, φαβορί είναι, βρε. Είναι φαβορί, πιστεύεις. Λοιπόν, εγώ θα μεταφέρω γνώμη ενός εκτύπου που δουλεύει με μεγάλο δημοσιογράφο, αν θέλετε μπορώ να πω και το όνομά του. Πες το. Λοιπόν. Δημοσιογράφος έτσι στο περίγυρο του Σωτηρακόπουλου. Nice. Γυρνάει και λέει, αν ο ΠΑΟΚ έτσι μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου είναι κοντά στις πρώτες θέσεις, γίνεται το πρώτο φαβορί με 40% για να πάρει πρωτάθλημα. Και ακολουθεί με 30 Ολυμπιακός, με 25 είναι η ΑΕΚ και 5% πάντα αφήνεις έτσι ένα, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει ποτέ. Μπορεί να γίνει και μια φορά και εμείς έτσι Αγγλία. Επομένως, παιδιά, ναι, πραγματικά, είναι ένα φοβερή κάτω από ένα, έτσι, από ένα πρίσμα ατόμων το οποίο έχουν ξαναμιλήσει. Με αυτόν εδώ πέρα, επειδή ξαναμίλησα, είχε πει ο ΠΑΟΚ θα πάρει κύπελο, ο ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να περάσει, θα του πάρει ο Διακός. Λες και είναι γελένο, έτσι, χωρίς να λέω τι γίνονται, αλλά λες και είναι κάτι τέτοιο. Θα δουν οι Αργιανοί και να κλειδίσουν τους ΠΑΟΞίδες να κανιβαλίζουν το Λευκοπύργο και τι στον κόσμο. Θα ζητήσουν άδεια, φυσικά το πιστεύω. Δύο μήνες σας το λέω. Τώρα το πιστεύω. Για να μπορέσεις όμως να πάρεις πρωτάθλημα τελικά με πόσους αγώνες, με όσες νίκες βαθμούς το παίρνεις, έτσι. Γιατί όλοι λένε, φύγε, θα χάσουν κάτι, θα χάσουν βαθμούς. Το πλατιάζεις, πάμε επόμενος, ναι. Σπέρα. Γεια σου φίλε. Λοιπόν, ζω με το όνειρο, ένα πρωινό, να με ξυπνήσουν οι ίσοι από τα τάγκ του ελληνικού στρατού, να ανοίξω την τηλεόραση και να δω ένα διάγγελμα το οποίο θα λέει «Η χώρα περνούσε μια κρίση. Αναζητούσα διέξοδο σε πολιτικό αδιέξοδο». Αυτό είναι το όνειρό μου. Και να βγουν όλα τα αδέρφια
στις πλατείες με τις ελληνικές σημαίες. Ναι, θα σας ρίξω ένα χέρι ξύλο οι Πακιστανοί άμα βγείτε με τις ελληνικές σημαίες. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Ελευθερία λόγου. Ονειρεύεται χούντα, ρε. Χούντα ονειρεύεται. Ναι, αλλά το τάξη ποιος θα οδηγήσει τώρα. Ναι, μάλιστα. Κόκκινε. Εδώ είναι. Φίλε. Εδώ. Είσαι οικονομολόγος του ελληνικού κράτους. Φίλε. Ερώτηση κάνω φιλικά, έτσι. Χωρίς να θέλω να σου πει. Φίλε, πρέπει να πληρώσεις. Μιλάς τώρα με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τελειώσει το Χάρβαρντ. Σε παρακαλώ πολύ. Πες μου, σε παρακαλώ πολύ. Συγγνώμη. Το γλυκένει γιατί δεν είσαι δεινή θέση. Πες μου, σε παρακαλώ. Ναι. Για ποιο λόγο θα πρέπει να είμαι οικονομολόγος του ελληνικού κράτους και να απαντήσω. Όχι, γιατί βγάζεις τη φορά ποσά από κυβερνήσεις τις οποίες ζούσες χωρίς να γνωρίζεις. Υπάρχουν φίλοι. Δεν ξέρεις δηλαδή πόσα χρέη άφησε ο Γιώργος Παπανδρέου πριν πεθάνει. Φίλε, ξέρω τα χρέη πόσα ήταν μέχρι το 93. Είναι καταγεγραμμένα αυτά. Καταγεγραμμένα από ποιον, από την εφημερίδα της Δημοκρατίας, της κυβερνήσεως. Φίλε, υπάρχουν, είναι πραγματικά νούμερα, δεν είναι από το μυαλό μου. Λοιπόν, εγώ να σου πω κάτι. Όπως το χρέος δηλαδή, θα σου πω, όταν περάσαμε από το ευρώ, από τις δραχμές σε ευρώ, ήταν ναι. Κάπου 127, 150, πόσο είχε πάει. Μάλιστα. Είμαι 27 χρονών. Όχι, σε κάλυψα με την απάντηση. Όχι. Λοιπόν, είμαι 27 χρονών και δεν δέχομαι από καμιά κυβέρνηση αυτή τη στιγμή να με έχουν με 500 ευρώ οι δουλειές του ποδαριού που κάνω στην Ελλάδα. Έτσι, ο μοναδικός λόγος που δεν φεύγω είναι πόσο χαμηλά θα φτάσουμε ακόμα. Και έχω κάποιες ιδεολογίες για τη χώρα μου. Λοιπόν, έχω πολλούς φίλους που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Εγώ ένα πράγμα θα σου πω. Είναι κρίμα εν έτη 2017 μετά από όλα αυτά που έχουμε περάσει με τις κυβερνήσεις που έχουν περάσει την Ελλάδα, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και δεν συμμαζεύεται. Ακόμα και τη Χούντα βάζω μέσα. Που κάποιοι πάνε να την παρουσιάσουν ότι ήταν κάτι καλό και όμορφο και δεν χρωστούσε και γινόντουσαν πράγματα εκείνη την εποχή. Γιατί κάποιοι τη ζήσαν από την καλή της μεριά, όπως ζουν και αυτή τη Χούντα που ζούμε σήμερα. Δεν υπάρχει δημοκρατία σήμερα. Έτσι. Και κάποιοι ζήσαν άσχημα. Έτσι γίνεται και τώρα, το 2017. Απλά τώρα αυτοί που περνάνε άσχημα είναι το 90% του κόσμου. Από τα 10 εκατομμύρια δηλαδή που είμαστε, το 90% περνάει άσχημα και είναι σε μισθούς φτώχειας. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Εγώ τι να σου πω τώρα, είμαι παντρεμένος με ένα παιδάκι. Ναι, τι πρέπει να κάνουμε για να αλλάξει αυτό, συγγνώμη. Τι πρέπει να κάνουμε. Συγγνώμη, πες μου τι πρέπει να κάνουμε. Συγγνώμη. Τι πρέπει να κάνουμε για να αλλάξει αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε για να αλλάξει αυτό. Ναι. Δυστυχώς ή ευτυχώς, έτσι πως θα καταφέραν αυτές οι κυβερνήσεις, ούτε από το δικό μου το χέρι μπορεί να γίνει κάτι, ούτε από το δικό σου, ούτε από πολύ κόσμο. Πρέπει να συγκεντρωθούμε. Επειδή είσαι νέος και έχεις και ένα παιδάκι και σε χαίρομαι, θα σου πω, να σου πω ένα Γρηγόρη, πράγμα. Μας έχουν κάνει με την τεχνολογία ο νέος κόσμος να είναι τόσο αποχαυλωμένος από την πραγματικότητα που ζει. Ζει εικονική πραγματικότητα. Ναι. Επειδή είσαι νέος άνθρωπος και νέος οικογενειάρχης, θα σου πω κάτι. Όσο ακούς κάποιον ηλίθιο κόκκινο ή ηλίθιο ραπτόπουλο να σου λέει ότι δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα, δεν αλλάζει. Να θυμάσαι ότι όλοι μαζί μπορούμε. Αυτά τα έλεγε η απάτη. Να θυμάσαι ότι όλοι μαζί μπορούμε. Κατάλαβες τι. Όσο λέμε ότι όταν δεν μπορεί να αποφύγεις έναν βιασμό, κοίταξε να τον απολαύσεις, δεν έχουμε τύχη. Μπράβο, Γρηγόρη. Όσο παλεύουμε, μπράβο. Υπάρχει ελπίδα. Σου απάντησε τώρα, φίλε, και σου φτιάξε το μεσημεριανό. Γεια χαρά. Επόμενη γραμμή. Λέω τη γνώμη μου, ρε φίλε. Καλά, εντάξει. Έχω το δικαίωμα. Εσύ πες την ουτοπική. Ναι, ρε, μη, ναι, ρε, Έσοπε. Πες την ουτοπική. Ναι, εγώ δεν είμαι έσωπο. Εσύ είσαι κυνικό και παραμυθά. Εντάξει. Ναι, Έσοπε μου, ναι. Ορίστε. Ο επόμενο μύθο, ναι. 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 Έλα. Έλα. Δεν μου λε. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσεις κάτι. Ο Χιμένες τι έγινε, τιμωρήθηκε. Καλά, εγώ περίμενα να έρθεις εδώ πέρα τώρα με αυτή την άβρα που είχαμε στη σημερινή εκπομπή και να μιλήσεις για το μεγάλο σου Ευεργέτη. Μισό λεπτό. Θα μιλήσω, θα παίζουμε τώρα αυτό. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Για ποιο λόγο να τιμωρηθεί ο Χιμένες, τι έκανε. Για το μεσαίο δάχτυλο. Και τι είναι αυτό, πρέπει να τον απελάσουμε. Ναι, όχι. Να τον κρεμάσουμε και κουδούνια. Ο Πέλκας όταν έδειξε τα μέσα του στον Ήβιτς, τον απελάσαμε. Στον Ήβιτς άδειξε. Ενδοοικογενειακή διαμάχη. Ενδοοικογενειακή διαμάχη. Δηλαδή τι πρέπει να γίνει. Ο κάθε ένας που ξεφεύγει πρέπει να του παίρνουμε το κεφάλι. Όχι, ρε. Λοιπόν, τι έκανε. Προπονητής είναι, εργατικός είναι, τίμιος είναι. Πήρε μια ομάδα. Την έκανε ομαδάρα. Τι θέλετε, μωρέ. Αυτό που λέει. Τι έκανε, το δάχτυλο. Σε ρώτησα εγώ, τιμωρήθηκε ή όχι. Τιμωρήθηκε, ναι. Πόσο! Τρεις αγωνιστικές και 10.000 πρόστιμο. Οι άλλοι που βρίζουν εμάνες, πατρίδες, θρησκείες, οικογένειες στα γήπεδα,
Οι ομάδες τους παθαίνουν τίποτα. Ένα δάχτυλο έκανε και τι έγινε. Μου λες, σιγά ρε βέστητε. Και τι έγινε τώρα, εγώ τι σε ρώτησα. Τίποτα δεν έγινε. Μια χαρά προπονητής. Να τον απελάσουμε να φύγει. Στο πάντε. Ποιος σου είπε να τον απελάσουμε. Σιγά. Ποιος σου είπε να τον απελάσουμε. Έκανε μια χειρονομία, θα τον βάλουμε μέσα. Εδώ άλλο σκότωσε τη μάνα του, τον πατέρα του, τη θεία του. Και το βγάλαν έξω. Δεν το βγάλαν έξω, ρε. Ναι. Μην λες παραμύθια. Δεν ισχύει για τους εκείδη αυτό. Άντε με το... Λέτε, δηλαδή αυτή η βλακεία που να πετάμε ρωτήσεις... έτσι μια μπουκα. Εντάξει, ναι. Σκότωσε άλλος ο Δράκος στη Δράμα και είναι έξω. Δεν μου λες. Θα βάλουμε μέσα τώρα το Χιμένεθ. Εδώ είσαι εσύ ο Δράκος που κάνει τραδιόφωνο. Και σε πειράζουν οι άλλοι Δράκοι. Κάτσε αυτό μου λέει. Θα ρωτήσω κάτι. Ο Καλαβρίτων, ο δεσπότης, ποιος είναι αυτός που... Αυτός δεν με έκανε κόσκινο. Το ξέρεις όλοι αυτός. Ξέρει ποιος είναι. Παρετήθηκε. Ναι, αυτό είναι καλό. Τα πέταξε, τα ράσια και παρετήθηκε, το ξέρεις. Ο Αμβρόσιος. Ο Καλαβρίτων, αυτό ρωτάω, δεν ξέρω ποιος είναι του. Εμείς έχουμε κόντρα με τον Αμβρόσιο, αυτός είναι, τσακώθηκε μαζί μας. Αυτός πού είναι ο Αυρός. Ούτσενα. Ξέρω εγώ πού είναι ρε. Ούτσενα, άκου και δεά το μετανιώσεις. Ναι. Τράβα μια βόλτα στον Εύωσμο. Ναι. Στην Καραολή και Δημητρίου 237 163 ή στο Λαγκαδά είναι πιο κοντά για σένα. Την πήδηξε την κουβέντα. Να πάρεις μέλο μακάρονα, να πάρεις κουραμπιέδες, να πάρεις γλυκά. Πιάσε τώρα τον Τρικάλων. Ξέρεις που να πας να πάρεις. Και τον Εύωσμου. Και τον Εύωσμου. Εκεί να πας να γουστάρεις τα καλύτερα γλυκά και τις καλύτερες γιορταστικές λιχουδιές, εορταστικές λιχουδιές που υπάρχουν. Εντάξει, τα άλλα είναι μπούρδες. Διάλειμμα. Ό,τι πεις. Έχει πλακωθεί ο Χοντρομπαλάσος στα μελομακάρονα, στα προφιτερόλ. Έχει γενέθλια μια παλαβιάρα εδώ πέρα. Κάτι προφιτερόλ, κάτι ψωμάκια, κάτι πατογουρούνι. Πάμε στον κόσμο, μην τον χάσουμε. Χαίρετε, κύριε. Εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς είστε. Α, γεια σας. Και πάλι. Ήθελα να μιλήσω βασικά στον κύριο Κόκκινο, γιατί τον έχω ακούσει πάρα πολλές φορές που λέει πόσο τεμπέληδες ήταν αυτοί που επί Πασόκ δεν βρίσκαν δουλειά, ναι. Και πόσο καλά έτρωγε ο κόσμος. Έτρωγε καλά ο κόσμος, λοιπόν, έλεγε, ναι, ο κύριος Κόκκινος. Ναι, λοιπόν, έτρωγαν καλά όσοι είχαν πράσινη κάρτα και όσοι αποδεδειγμένα ήταν Πασόκ. Πασόκι, ναι. Λοιπόν, εκείνη την εποχή εγώ ήμουνα στην παραγωγική μου ηλικία. Ναι. Δεν έβρισκα φυσικά δουλειά γιατί δεν είχα διασυνδέσεις. Δεν, ναι, είχα γραφτεί ποτέ. Δεν βρίσκατε δουλειά τη δεκαετία του 80. Ναι. Τη δεκαετία του 80, αγαπητέ μου. Δεν γίνεται να μην βρίσκατε δουλειά. Άκου να σου πει. Τι λέτε τώρα, πόσο χρόνο είσαστε τότε εσείς. Πού δουλεύατε. Τον έκανε διευθυντή ο. Εγώ, κυρία μου, ξεκίνησα να εργάζομαι το 1987. Έγινε διευθυντή κατευθείαν με τον Πασόκ, να ξέρετε. Τον διορίσατε. Ξεκίνησα να εργάζομαι το 1987. Τι έκανε. Ναι. Όποιος ήθελε να δουλέψει εκείνη την εποχή, ακούστε τώρα, ναι. Μπορούσε, ναι, να δουλέψει και σε χωράφια και σε οικοδομή και σε ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Ναι. Απαντήστε του, κυρία μου. Εσείς πείτε μου ότι δεν ισχύει. Απαντήστε του, κυρία μου, του γουρούνα. Απαντήστε του. Ναι, δεν ισχύει, αγαπητέ κύριε. Γιατί θα έπρεπε να έχεις γνωριμίες οποιασδήποτε ακόμη και κανένα. Πού γνωριμία, κύριε. Πηγαίναμε να μαζέψουμε καρπούζια στην Άουσα χωρίς να μας ξέρουν. Α, εσείς πηγαίνατε να μαζέψετε. Ναι, γιατί ντροπή είναι, δεν καταλαβαίνω. Πήγα να δουλέψω σε οικοδομή χωρίς να με ξέρουν. Ζήτησα μεροκάματο και με πήραν. Ψέματα λέγε. Χτύπησα την πόρτα. Εγώ μιλάω για εργασία. Γιατί αυτό δεν είναι εργασία, κυρία μου, τι λέτε τώρα. Καρπούς για να κάνει. Μιλάμε για εποχιακά. Ποια εποχιακά, κυρία μου, υπήρχαν δουλειές, κυρία μου. Τι είναι αυτά που λέτε. Σου λέει, κυρία, ότι αν δεν είσαι Πασόκ. Δεν υπάρχει. Για το δημόσιο ισχύει αυτό που λέτε. Ότι δεν λέω μόνο για το δημόσιο. Όχι, κυρία μου, για το δημόσιο. Αυτό που λέτε για το δημόσιο. Κυρία μου, αυτό που λέτε για το δημόσιο ισχύει. Ποιο? Ότι όσοι ήταν Πακόκ παίρναν την πράσινη κάρτα και τους δουλεύανε. Ναι, ψέματα. Στον ιδιωτικό τομέα δεν υπάρχει αυτό. Ναι, δεν μου λέει, συγγνώμη, η Coca-Cola τι ήταν, δημόσιο? Γιατί εγώ είχα πάει πριν 15 χρόνια, βάλω τη γυναίκα μου και με ζήτησαν κάρτα Πασόκ. Αστό διάλογο. Πριν 15 χρόνια τι ήταν, δεκαετία του 80. Πριν 15 χρόνια ήταν δεκαετία του 80. Έχει δίκιο. Πριν 15 χρόνια ήταν δεκαετία. 2002 ήταν πριν 15 χρόνια. Πήγε στην Coca-Cola να βρει δουλειά. Για τη δεκαετία του 80 μιλάω, κυρία μου. Υπουργό Μέσων. Να είστε καλά, κύριε μου, έχετε δίκιο. Πάμε επόμενο. Πώς έχει δίκιο, τι επιχείρημα είναι αυτό. Άντε βρε γουρουνά τώρα από εδώ. Καταρχήν μιλάει η κυρία με μένα. Τι να μιλήσει με σένα. Και μιλά πάνω σε μένα. Μπορεί να μιλήσει με γυναίκα σήμερα γουρουνά. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Γουρουνά. Εσύ μιλάς με. Άντε βρε γουρουνά. Είσαι bisexual. Ναι. Σε κάνα διευθυντή 20 χρονών τώρα ο Βενιζέλος εκεί πέρα. Μαγουλήθρα.
Ο βενζινέρος. Παίρνατε τις προμήθειες από το Πασόκ και σας διορίζαν εκεί στο ραδιόφωνο. Τι είχατε μονοπόλια. Άντε μπράβο. Έχεις πληρώσει ποτέ κάτι για να κάνεις ζωή σου? Τι να έχω κάνει? Αν έχεις πληρώσει ποτέ. Για να κάνεις ραδιόφωνο τότε πλήρωνες κάθε μήνα. Τι να πληρώνω? Αλλά πού να τα ξέρεις. Να πληρώσω. Εραστέχνης ραδιοφωνάζεις δεν έκανες. Εραστέχνης. Ναι. Έτσι ξεκινήσαμε. Αλλά πού να ξέρεις αυτό. Εραστέχνης ραδιοφωνάζεις. Παράνομος ήσουν δηλαδή. Πού να ξέρει εσύ τώρα. Α, δεν ξέρω. Από Λάμπε 504 και από Grand Play. Βρέα στι Λάμπε. Ιδέα δεν έχει. Ακροαματικότητε κάνατε. Οι Λάμπε. Κάναμε. Άιντε, κάναμε μια πάμε χαρά. Επόμενη γραμμή. Ναι. Λάμπε. Τι ναι. Είμαι ηλεκτρολόγο, είμαι να κάνω Λάμπε. Άντε ρε. Λέγε ρε φίλε. Ναι. Ναι, γεια σα. Γεια σα. Μ' ακούτε? Ναι. Το κύριο Ραχούρκουρ και το κύριο. Ναι, αλλά Χουρκουρκουρ μα έχει καλά στην αισθητική των αυτιών μα. Έχει λίγο αέρα, είμαι στον κάμπο. Έχω δουλειά αυτή. Αν δεν σας ενοχλεί να συνεχίσω, αν σας ενοχλεί να συνεχίσω. Να πείτε ότι αγαπάτε. Πείτε ότι αγαπάτε. Λοιπόν, θα σας πω μια ιστορία η οποία για όλους ακούγεται ανέκδοτο, για όλους είναι μια πραγματικότητα. Ναι. Ζούσε μια κυρία με τον γιο της στη Θεσσαλονίκη, καταγόμενη από Δυτική Μακεδονία. Ναι. Και αποφάσισαν κάποια στιγμή να κάνουν μια επίσκεψη εδώ στα χωριά της Πτολεμαίδας από όπου και κατάγομαι. Ναι, ναι. Και στη διαδρομή, κοίτα παιδάκι μου, αυτά έγιναν το 2004 υπόψη, έτσι. Κοίτα παιδάκι μου, τι ωραία πράγματα, λέει, κοίτα τούνελ, πότε ξεκίνησαμε, πότε φτάσαμε. Δεν άντεξε ο γιος της κάποια στιγμή μεταξύ σοβαρό και ζύγιο, της λέει, όταν φτάσα στα διόδια του Πολυμήλου. Μάνα λέει, αυτά τα έργα τα έκανε ο Σιμίτης. Α, παιδάκι μου, σιγά το δρόμο που έκανε. Άντε, γεια σας. Α, στην έφερε για το Σιμίτη. Πώς μου την έφερε. Επόμενος. Ναι. Επειδή ζείτε σε άλλο κόσμο, θα σου πω ένα πράγμα. Ο ΣΦΥΡΙΖΑ, το μόνο καλό το οποίο έχει κάνει είναι το μετρό ότι πάει με πολύ γρηγορότερους ρυθμούς από ό,τι το πηγαίνανε οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν έγινε το ποτέ. Τώρα θα γίνει κάποια στιγμή. Θα γίνει. Ναι. Θα γίνει κάποια στιγμή. Πάμε. Να ξέρετε ότι υπάρχουν έργα τα οποία ξεκινάνε 30 χρόνια πριν από μια άλλη κυβέρνηση και τα καρπώνεται αυτή η οποία κάνει τα εγκαίνια και κόβει τις κορδέλες. Πάμε. Πάμε. Εντάξει, παρακαλώ. Καλημέρα, ναι. Ναι, καλημέρα σας. Σιγά, μη φωνάζεις, ναι, σ' ακούμε. Ναι. Λοιπόν, στην πόλη που μένω εδώ στη Γερμανία, ναι. Λοιπόν, τεκμηριωμένα πράγματα, έτσι. Ναι. Δεν θα σας πω ακριβούς αριθμούς, θα σας πω επιγραμματικά. Τα τελευταία 5 χρόνια έχουν έρθει 10.000 Έλληνες. Ναι. Έχουν έρθει, έχουν εγκατασταθεί οι 5. Οι άλλοι 5.000 τώρα ή έχουν γυρίσει πίσω ή έχουν μετακατασταθεί σε κάποιες άλλες πόλεις της Γερμανίας. Ναι. Ναι. Έτσι, μέσα σε 5 χρόνια έχουν έρθει στη δικιά μου την πόλη 10.000 Έλληνες. Και το χαίρομαι πάρα πολύ όταν μου λένε και τους συζητάω ότι είναι Πασόκοι. Ειλικρινά σου λέω, το χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρεσαι. Είσαι χαιρέτο. Βέβαια χαίρομαι. Ναι. Βέβαια, όταν λένε ότι είναι Πασόκοι, το χαίρομαι πάρα πολύ. Κατάλαβες, κύριε Κόκκινε? Γιατί μου το λες εμένα? Να στεναχωρηθώ. Να στεναχωρηθεί, γιατί να μην στεναχωρηθεί, κύριε Κόκκινε? Γιατί να στεναχωρηθώ εγώ? Είναι δυνατόν μέσα σε 5 χρόνια 10.000 Έλληνες στη δικιά μας την πόλη εδώ που είναι 80.000. Που είναι 80.000. Γιατί να στεναχωρηθώ για αυτό που μου λες? Δεν. Εσύ πάνε στεναχωρηθείς. Συγγνώμη, αν. Δεν ανήκω σε κάποιο κομματικό. Δεν ανήκω σε κάποιο κομματικό. Να δεις τι γίνεται. Δεν καλοκαίρι στο. Ακού, φίλε μου, είναι ήδη. Μισό λεπτό, φίλε μου. Και τα χόρτα γύρω-γύρω στα σπίτια που είναι καταλημμένα. Φίλε μου, και είναι. Άκουμε. Έχουν πάει στη Γερμανία. Έχουμε φύγει όλοι γύρω-γύρω από τη γειτονιά. Έχουμε πάει στη Γερμανία. Και έχει γίνει η γειτονιά μας σούκλα. Λοιπόν, σούκλα. Είναι η δική έχει σου αλήθεια. Τέσσερα τετράγωνα, οικοδομικά τετράγωνα. Έχουν φύγει 18. Ποιο φταίει γι' αυτό? Ποιο φταίει γι' αυτό? 18 οικογένειες. Ποιος φταίει γι' αυτό? Μέσα σε 4 τετράγωνα. Ποιος φταίει? Άντε, εγώ φταίω. Ρε άνθρωπε, ρωτάω, ποιος φταίει γι' αυτό? Εσείς οι παλιοί όλοι που ψηφίσανε. Εκεί το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία και τώρα ψηφίσανε αυτούς που ψηφίσανε. Και ποιος είπε ότι έχουμε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία? Εσείς το ευαγγελίζεις ότι είστε Πασόκ. Έχω ευαγγελιστεί εγώ ότι είμαι Πασόκ. Φίλε, λυπάμαι πάρα πολύ. Προηγουμένως με τον κύριο Αεκτή από την Καστοριά, τον ευαγγελίζατε τον. Φίλε, ακούς την εκπομπή της Κακομήρας στο Μετρόπολης 95 και στο αφιερώνω. 95,5. Λυπάμαι πάρα πολύ. 95. Και πήγες και στο εξωτερικό και πάει. Ζουν ανάμεσά μας. Ναι. Έλα, πρασικό ρόσκυλο, άντε. Λέγε, ναι. Πρασικό ρόσκυλο. Πρασινόσκυλο. Άκουτα, πρασικό ρόσκυλο. Λέγε, καινούργια λέξη. Ανέβαινε στις κολόνες εκεί να. Εγώ ανέβηκα στην. Φέρε φωτογραφία. Τι να σε φέρω φωτογραφία. Δεν υπάρχει. Λέγε, φίλε. Ναι.
Έλα. Έλα. Πάλι εσύ. Δεν μου λες αυτό που λες. Ναι. Πριν 15 χρόνια ήταν το 80. Αφού μεθυσμένος είναι αυτός. Ρε. Με φέραν λίγο τσίπουρο, το μύρισε και μέτρησε. Όχι, όχι δεν λες, ήταν το 80. Φαντάσου τι γινόταν το 80. Άκου επιχείρημα. Όταν το 2000, για να πας να πιάσεις δουλειά στην Coca-Cola, ήθελε πολιτικό μέσο. Κοπρίτες. Ναι, κοπρίτες, δρόμο, επόμενος. Δεν μου λες, φύγε. Δεν βρίσκατε δουλειά, Φύγε. Ναι, ρε. Φύγε, ναι. Δεν βρίσκατε. Δεν βρίσκαμε, ναι. Δεν μου λες, εσύ που είσαι παλιός, γίνεται τη δεκαετία του 80 κάποιος να μην βρει δουλειά. Κοίταξε. Ρωτάω. Δουλειά υπήρχε μόνο η δεκαετία του 80 και οι ελεύθεροι επαγγελματίες τότε βγάλανε λεφτά. Γεια. Παρακαλώ. Δεν πληρώνατε φορεία, τίποτα, κλέβατε. Τα πληρώνουν τα παιδιά μας τώρα, κοπρίτες. Ναι. Ακοπρίτες, ναι. Ναι. Μάλιστα. Θα μιλήσουμε. Ό,τι θέλετε. Λοιπόν, Ραυτόπουλε και Κόκκινε, για να τελειώνει αυτός ο μύθος. Για όλα τα κακά στην Ελλάδα, αυτή το Πασόκ. Εννοείται, ρε φίλε. Εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν, εγώ ήμουν Πασόκ από τον Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι την ασθένειά του. Από εκεί και πέρα δεν ξαναρχίσαμε. Την ασθένειά του τη λες μιμή? Όχι, όχι, όχι. Και μετά τι έγινες, ρε, πατριώτης? Εγώ είμαι, όχι, είμαι αντικρατιστής τώρα. Είσαι? Αντικρατιστής. Τι είναι αυτό? Δεν θέλω να πω τη λέξη εναρχικός, είμαι αντικρατιστής. Είναι αντιφά. Αντιφά στα 50 σου είσαι. Γιατί, ντροπή. Δεν πάρα πεθάνεις καλύτερα, λέω. Δικαίωμά του, ολοκλήρωσε, φίλε. Να μ' αφήσει να μιλήσω. Τι να μιλήσω. Εγώ σε αφήνω, αυτός ο φασίστας σε αφήνω. 50 χρονών αντιφά έγινες. Κρίμα, τι, κρίμα. Στο καφτατζόγλιο πας. Χρυσαυγίτης είναι, ρε φίλε, το πήγες καμπάρι. Χρυσαυγίτης είσαι. Άμα δεν αφήσεις να μιλήσεις. Πάει να μάθω. Άστο να μιλήσει, ρε. Ναι. Μιλά, ρε φίλε. Άμα μου επιτρέψει να μιλήσω. Σου επιτρέπω εγώ, άστο να αυτοβλαμμένο. Κόψε το μικρόφωνο. Λοιπόν, ο Ανδρέας Παπανδρέου άφησε τη μεσαία και τη χαμηλή τάξη να φάει ψωμάκι. Εάν τον λέγανε ότι έκλεβε από τα δάνεια και τις επιδοτήσεις, έκλεβε και έδινε και ένα κομμάτι στο λαό. Η επιτίδη το κομμάτι στο λαό. Ρε κλέπτα ποδόχε. Έκλεπτα ποδόχε. Βρε λαμπά. Πάω στο να μιλήσει. Ρε κλέπτα ποδόχε. Κάψε το μικρόφωνο. Μίλα, φίλε, μίλα. Μίλα, ρε, άστο να άστο. Και δεν μπήκα. Δεν μπήκα. Δεν μπήκα. Λοιπόν, τώρα από την εποχή εκείνη και μετά, όλοι κλέβανε και τα κάνανε offshore και συντή και στικάκια τα λεφτά τους. Όποιος μπορεί να μιλήσει για τον Ανδρέα Παπανδρέου, γιατί υπήρχε και εξωτερική πολιτική. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πολιτικό στην Ελλάδα. Όλοι είναι δούλοι και είναι υπάλληλοι του κεφαλαίου. Εάν ο Ανδρέας Παπανδρέου... Δηλαδή, ρε φίλε, συγγνώμη, μέχρι ενός σημείου... Περίμενε, παρακαλώ. Ποιος μπορεί να μιλήσει, τι ήξερε, τι θα πει άτα. Έπαιρνες αμέσως την... Ποιος μπορούσε να μιλήσει για εβδομάδα, για άδεια πέντε εβδομάδες. Σήμερα έχει ισοπεδωθεί, υπάρχει εργατική ζούγκλα. Δεν υπάρχουν δικαιώματα, τίποτα. Φίλε μου, θα σου πω μια κουβέντα για να κλείσουμε. Από την ασυδοσία των συνδικαλιστών έχουμε περάσει στην ασυδοσία των εργοδοτών. Μάλιστα. Όχι όμως και δεν μπορούσε να βρει κυρία δουλειά το 80. Μην το... Έτσι εγώ θέλει να πει, ρε φίλε. Ήμουνα μαθητής και έκανα δύο δουλειές. Δύο δουλειές έκανα μαθητής. Όχι, δεν το δέχομαι αυτό που λέει η κυρία. Για το δημόσιο συμφωνώ. Ότι βολευόταν τα κομματόσκυλα, ισχύει. Εγώ σου λέω μπορούσα να μπω και δεν μπήκα στο δημόσιο γιατί δεν ήθελα. Γιατί έχει επίπεδο, ρε, είναι μεγαλόψυχο. Δεν είναι σαν και εσένα. Πού να ξυπνήσει το πρωί, Έπαιρνα μόνο μου 30.000 το μήνα και στο δημόσιο ήταν 7.000 το μισθό. Κατάλαβε, Γραπτόπουλε. Τώρα μετάνιωσες. Είχα απαιτήσεις. Τώρα μετάνιωσες που δεν μπήκες. Όχι, δεν μετάνιωσα. Κλεπτά από εδώ, φίλε. Γεια σου, φίλε. Κλεπτά από εδώ, όχι. Κλέφτησε και φαίνεσαι. Γουρούνι. Κλεπτά από εδώ. Ορίστε. Επειδή σας έδιναν, σας ναι. Ταΐζανε και ένα κομμάτι, ναι, κλεπτά από εδώ, όχι. Έλα, σε λίγο θα μας πεις ότι το CB της έπαιζε 3-5-2. Ναι. Ναι, μ' ακούτε. Βεβαίως. Λοιπόν, όσον αφορά και εγώ το 80-85, αν έπαιρνα 35 δισεκατομμύρια δάνειο και δεν το πλήρωνα, σήμερα θα ήταν 350. Ναι. Τι λες, ρε φίλε. Τι λες, ρε φίλε. Τους τόκους λέει, ναι. Έτσι ακριβώς είναι. Λάθος κάνεις, ρε φίλε. Δεν τα πληρώνουμε. Δεν τα πληρώναμε τόσα χρόνια. Τα έχουμε ακούσει. Ξέρουμε ότι θα ερχόταν αυτά τα πράγματα. Μας τα λέγανε. Αλλά δεν τα ακούγει κανένα. Και όσον αφορά τους φίλους που παίρνουν και λένε ότι η μοίρα δεν... Φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Ο Ανδρέας που παρέχει. Είσαι πιο νέο παιδί. Είσαι πιο νέο παιδί. Ναι. Δεν τα ξέρεις. Και θα σε ρωτήσω κάτι. Πολύ καλά τα ξέρω. 40 χρονών. Είσαι 40 χρονών. Εφόσον τα ξέρεις, ρωτάω κάτι. Η χώρα μπήκε στο μνημόνιο με το 110 του ΑΕΠ.
Σωστά. Εντάξει, τώρα την πας αλλού τη συζήτηση. Όχι, δεν την πάω αλλού. Με νούμερα μου μιλάς. Θες νούμερα. Νούμερα. Ναι. Πώς θα βγει από το μνημόνιο με 128 του ΑΕΠ. Ναι, αν χρωστούσα εγώ. Απάντησε μου πώς. Εσύ θα μου απαντήσεις. Είναι πολύ απλή ερώτηση, φίλε. Αν χρωστούσα εγώ το 85-35 εκατομμύρια. Το 85, φίλε. Το 85, φίλε. Το 85, φίλε. Αν είχε ένα εκατομμύριο στην τράπεζα. Μην μιλά για ΑΕΠ και. Συγγνώμη, σου μιλάω με σαφήνεια. Το 85. Αν είχες ένα εκατομμύριο στην τράπεζα, τι επιτόκιο είχες το χρόνο, ξέρεις? Δεν ξέρω. Πες μου, εσύ που ξέρεις. Φίλε μου, μιλάς για εκείνες εποχές. Ξέρεις τι επιτόκιο είχαν οι τράπεζες? Εκείνες εποχές. Ναι. Απίστευτο επιτόκιο. Ένα νούμερο. Πολύ καλό επιτόκιο. Ένα νούμερο. Ναι. Γιατί πρέπει να. Να δω αν ξέρεις, πες μου ένα νούμερο. Δεν θα σου πω νούμερο, ρε φίλε. Άρα δεν ξέρεις, φίλε. Άρα δεν ξέρεις, φίλε. Δεν φύγε, έχει σχέση το επιτόκιο. Έχει πολύ. 20% ήταν το επιτόκιο. Φύγε. 20%. Φύγε. 20% ήταν. Αλλά δεν το είπα. Τέλος πάντων. Μα δεν τόλμησες να πεις 18, ρε φίλε. Αν δεν έλεγες 18, θα σου έλεγα μέσα είσαι. Γιατί δεν το ξέρεις. Σου λέω λοιπόν ότι αυτός ο μύθος είναι μύθος. Τα βάζουν όλοι με τους πεθαμένους. Που έχουν. Δεν λέω για σένα. Δεν λέω για σένα. Άκου, φίλε. Δεν λέω για σένα. Είναι εύκολο να τα βάλει με τον πεθαμένο και δεν μπορεί να σηκωθεί να απαντήσει. Και για τους υπόλοιπους οι οποίοι κάνανε. Μισό λεπτό. Για τους υπόλοιπους που παρέθεσαν τη χώρα ανεφόρων, δεν μιλάει κανείς. Αυτό με ενοχλεί. Δεν είναι άμυροι ευθυνών οι προηγούμενοι. Αλλά για αυτούς δεν μιλάει κανείς. Δεν είπα ούτε καν το όνομά του. Αλλά να μην. Το πνεύμα μου το κατάλαβες. Δεν λέω ότι είναι άμυροι ευθυνών. Όλοι αυτοί οι άθεοι του Πασόκ. Ρε φίλε, όλοι βρίζουν τη Χούντα, τον Καραμαλή και τον Παπαδρέου. Όσοι πεθάνανε. Για ζώντες δεν μιλάει κανείς. Ξυπνάτε. Μη φωνάζεις, κόκκινε. Μας αλλοιώσατε το χαρακτήρα. Εντάξει, σοσιαλιστές. Άντε, ρε. Άντε. Είσαι και δεξί, είσαι σοσιαλιστής, αλλά είσαι και με τους παπάδες. Οι παπάδες είναι όλοι ακροδεξιοί. Έχεις μπερδευτεί. Έχεις δει, ρε, επί Χούντας κάνα παπά να κάνει επανάσταση. Ε? Να πει κάτω η Χούντα. Ένα παπά, ρε, έχεις δει. Πού να δεις. Ναι. Ε, ναι. Καλημέρα, ναι. Ένας παπάς, ρε, να πει κάτω η Χούντα, ρε. Ε? Εσύ που είσαι της Εκκλησίας. Α, ορίστε, δεν μιλάς. Βοηδομούσκαρο. Μάλιστα. Μάλιστα. Ε, τι θα γίνει τώρα. Θα μιλήσεις ή όχι. Ναι. Κοίτα. Ξύπνα. Παιδιά. Ο κύριος Βουλώνης είναι. Ναι, εγώ είμαι. Ναι. Ας μιλήσω κι εγώ λίγο πολιτικά, ρε. Ναι, να μιλήσεις. Ακροδεξιό στοιχείο σε κόβω. Ό,τι θέλεις είναι, ρε. Δεν κατάλαβα. Όχι, είναι ακροδεξιός, ρε. Εγώ ορίστηκα στην Πρόνοια το 66. Ναι. Στην Πρόνοια το 66. Και όλοι αυτοί που πήγαν στο δημόσιο επί Πασόκ, τι θα ήταν, δεν θα ήταν άνεργοι, δεν θα έπρεπε να δουλέψουν κάπου. Γιατί ναι. Πέρανε από τα παράθυρα, πώς λες. Και εγώ ήμουν Πασόκ, αλλά δεν ζήτησα από κανένα χάρη. Ναι. Μπήκα το 66. Ναι, δεν πρόλαβα. Και να σου πω και κάτι άλλο. Ναι. Ο κόσμος πήρε λεφτά επί Χούντας, ναι, και επί Ανδρέα Παπαδρέα. Τελείωσε. Και να σου πω και κάτι άλλο. Ο Βενιζέλος έσωσε τον Μπάουκ και τον Άρη, τον μπάσκετ, τον μπάσκετ και το ποδόσφαιρο. Ναι. Θυμάσαι τότε με το άρθρο 44 και το 50 και τα λοιπά. Μπράβο τον Βενιζέλο. Το βρίζουνε τον Βενιζέλο. Αχάριστη. Ναι. Επιτρέπεται να το δε, βρίζουνε. Για ρώτα κανένα παίκτη που έχασε τα λεφτά του για το άρθρο 44, δούμε τι θα σε πει. Για το άρθρο 44. Ναι, για ρώτα κανένα παίκτη που του φάγατε τα λεφτά εκεί στον Άρη. Ορφανός του φτάει αυτό. Δεν έδωσε φράγκο ορφανός. Παραμύθια έλεγε ορφανός. Όχι, ορφανός. Βενζινέλος! Βενζινέλος! Ο ορφανός είπε θα δώσει λεφτά και δεν έδωσε. Δεν έδωσε. Γιατί να δώσει. Γιατί τα λεφτά δώσει. Δηλαδή του Κιζηρίδη θα τα δώσω εγώ. Ναι, ρε, να δώσει. Τα φάγει ο Σκόρτας, θα τα δώσω εγώ. Ε, τα λεφτά του Οριόλ, τα φάγαν οι Αριανοί, τα δώσω εγώ. Τι λέτε, ρε. Τώρα μην πας στον ποδοσφαιρό και τους σκέφτες εκ το Πασόκ. Τώρα ο Γερουνάλος και το Τισίνο. Καλά σας κάνει, Μέρκελ. Λέσχες λοποδίτες. Και ακόμα γίνονται. Υπάρχει νόμος, το ξέρεις. Ναι, νόμος. Γερμανική βούρτσα που χρειάζεσαι εσύ. Εγώ το νόμο δεν το λογίζω. Άμα έχω λεφτά, το νόμο δεν το λογίζω. Όχι, σου λέω. Εγώ νόμο δεν λογίζω αν έχω λεφτά, το καταλαβαίνει. Λερώνω με δίπλα μου, βρωμίζω. Ο Γερουλάνος είχε πει να γίνει νόμος, ψηφίστηκε και δεν έγινε. Και οι σύνδεσμοι τώρα πηγαίνουν
πήγαινε τα ξένια, ώσπου να γεννιώ τι έγινε στην Κύπρο. Θα έρθει η δίκη το σύνδεσμο. Κύριε Πουλώνη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να προλάβουμε έναν τελευταίο φίλο ακροατή. Το Πασόκ είναι εδώ, παρακαλώ. Πασόκ ο Βουλώνης. Γεια σας. Δεξιός ο Ματέο Άρης. Λοιπόν. Πασόκ ήταν βέβαια ο Ξαουρίδης. Γρηγόρη, συνονόματε. Μέχρι τώρα συμφωνούσα, αλλά με το Ραπτόπουλο, την πρώτη φορά συμφωνώ με το Ραπτόπουλο. Σε τι πράγμα? Και είναι δημοκρατία. Και είναι δημοκρατία. Και το Πασόκ είναι ένα και το ίδιο. Ήτανε. Ποιος είπε όχι? Τι κυβερνούσε το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία, ο ένας βοηθούσε. Άκουσες, συγγνώμη, άκουσες κάτι διαφορετικό από μέρους μου? Σε κάποια θέματα ναι, σε κάποια θέματα. Συνονόματε σε κάποια θέματα ναι. Πάρε λίγο μια ανάσα, πάρε λίγο μια ανάσα. Πρέπει να πάρεις ανάσα, έχω Κυριάκο Θωμαίδη. Και για να βγαίνει ο Κυριάκος. Συγγνώμη, κατάλαβα. Για να βγαίνει ο Θωμαίδης, κάτι σοβαρό συμβαίνει. Καλώς. Κυριάκο. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα. Πριν από λίγα λεπτά, ο Άριος Πάγος, μέσω του αντισαγγελέα του Αρίου Πάγου του κυρίου Χαλάλα Μπουδουλιώτη, έκρινε ότι το βούλευμα για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης του ελληνικού ποδοσφαίρου έχει σωρία λαθών, σωρία νομικών λαθών, και επιστρέφει το βούλευμα σε νέο Συμβούλιο Εθετών. Όπως γνωρίζετε, το Συμβούλιο Εθετών υπό τον κύριο Σταμαδιάνο είχε αποφασίσει να παραπέμψει πολλούς κατηγορουμένους, ανάμεσά τους και τον κύριο Μαρινάκη, για ένα κακούργημα, ενώ οι πρώτες ήταν για 4 κακούργηματα. Ο κύριος Βουλιώτης άσκησε ανέρεση επί του βουλεύματος αυτού, θεωρεί ότι έχει σωρία λαθών και το επιστρέφει σε ένα άλλο συμβούλιο με άλλους δικαστές για να το κρίνουν. Άρα λοιπόν επιστρέφουμε στην προτεραιά κατάσταση, η οποία θα κρυφθεί προηγουμένως από τον Άριο Πάγο, από ένα συμβούλιο του Άριου Πάγου. Ξέρουμε πότε θα γίνει αυτό? Έγινε σήμερα αυτό. Όχι, ξέρουμε πότε θα γίνει το νέο συμβούλιο του Άριου Πάγου και πότε. Κοιτάξτε, θα σας πω τη διαδικασία. Η διαδικασία είναι ως εξής. Ο κύριος Βουλιώτης, για να το καταλάβουν και οι ακροατές, ο κύριος Βουλιώτης που είναι αντισαγγελέας του Άριου Πάγου, άσκησε ανέρεση επί του βουλεύματος του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είπε δηλαδή ότι εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν είναι σωστό. Ωραία. Το στέλνει στον Άριο Πάγο. Ο Άριος Πάγος θα αποφασίσει αν θα κάνει δεκτή την πρόταση του κ. Βουλιώτη ή όχι. Σας λέω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως γίνεται δεκτή, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να κρατήσουν μια. Και μετά θα το επιστρέψει σε ένα συμβούλιο εφετών, το οποίο δεν θα έχει βέβαια τους ίδιους δικαστές, θα έχει άλλους δικαστές και θα το επανακρίνουν. Αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία που θα καθυστερεί στο βούλευμα περίπου 2 μήνες. Άρα μπορεί να ξαναείναι πρόεδρος του Ολυμπιακού Κοινοβουλίου. Αλλά προσέξτε. Αυτό είναι καθυστερεί την υπόθεση. Από την άλλη πλευρά όμως, την ίδια στιγμή, δημιουργεί ένα πρόβλημα για τον κύριο Μαρινάκη και τους υπόλοιπους κατηγορουμένους, διότι το βούλευμα που είχε εκδοθεί είχε πολύ ελαφρύ κατηγορητήριο με βάση την εισαγγελική πρόταση. Η προηγούμενη εισαγγελική πρόταση του κ. Δασκαλόπουλου ήταν πολύ βαριά. Έγινε πολύ ελαφρύ. Τώρα μπορεί να γίνει πάλι βαρύ. Υπ' αυτή την έννοια δεν είναι καλή εξέλιξη. Δηλαδή, άμα έχει λεφτά, μπορεί να γίνει ελαφρύ. Μισό. Δεν κατάλαβα. Με λεφτά γίνεται ελαφρύ. Τι ερώτηση είναι αυτή? Δεν την καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν. Μπορεί να παραμείνει μεγαλομέτωχος του Ολυμπιακού μετά από αυτή την απόφαση ο κ. Μαρινάκης, αυτό είναι το θέμα. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που ασκήθηκε ανέρεση επί του βουλεύματος, μπορεί να παραμείνει στον Ολυμπιακό. Ήδη έχει παραιτηθεί βέβαια ο κ. Μαρινάκης, θεωρώντας ότι έχει ασκήσει το βούλευμα, αλλά σε κάθε περίπτωση, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, φυσικά και μπορεί να επανέλθει. Φυσικά. Άρα. Αλλάζουν όλα και πάνω. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κυριάκο. Ωραία. Προσέξτε, για να το καταλάβει και ο κόσμος, είναι και καλό και κακό. Με την έννοια του, για τους κατηγορουμένους μιλώ πάντα, έτσι. Διότι καθυστερεί μια απόφαση, από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να γίνει βαρύτερο το κατηγορητήριο. Μάλιστα. Κυριάκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ωραίο. Είπα, για να βγαίνει Κυριάκος, βόμβα έχει. Ωραία, έχουμε γλέντια πάλι. Τι γλέντια έχεις, Κούκα? Γλέντια πάλι ψωμί. Φυλακή θα πάει κανένας. Τι γλέντια? Εγώ το ρώτησα κάτι. Αν με τα λεφτά γίνεται ελαφρύ το βαρύ. Δεν το κατάλαβα. Εσύ ρωτάς βλακίες σε λάθος στιγμές. Εγώ ρωτάω σε μια χώρα αυτό που πρέπει να ρωτήσω. Και από εκεί και πέρα, ποιος θέλει απαντάει.
Εγώ σε μια χώρα ρωτάω αυτό που θέλω να ρωτήσω. Αν με τα χρήματα μπορεί αυτό το βαρύ να γίνει ελαφρύ. Άξιστος. Είμαι άξιστος. Άτροπος. Ναι. Είμαι άτροπος, ναι. Και δεν σου κόβει. Δεν μου κόβει. Η Μαρίνα Μπίκου περιμένει να πει ειδήσεις. Ναι, ναι, ναι. Αμέσως μετά περιμένει να μπει ο φίλος ο Κανελάκης. Ναι. Η φίλη μου η Δήμου και ο κολλητός ο Γιαλαμάς. Ναι. Γεια σας. Ο Κανελάκη δεν τον χωνεύεις, τον ζηλεύεις.